αφήνει ξανά. Και φέτος μαζί, καλώς ήρθατε στην εκπομπούλα μας, μα τι λέω, στην εκπομπάρα μας καλώς ήρθατε, στο υπερμεγάλο κάναλο, εδώ στο Open, βεβαίως, το τελευταίο Σαββατοκύριακο για φέτος. Να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο, να ξεκουραστείτε κι εσείς. Εντάξει, εννοείται ότι θα έρθουν και τα εορταστικά σας. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αλλά έτσι ζωντανά και με επικαιρότητα θα τα πούμε σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Γίνανε μέσα στη βδομάδα. Αχ, και τι δεν έγινε. Και δεν κρατιόμαστε να μιλήσουμε. Πάρτε μια γεύση από αυτά που θα δούμε. Δείτε σήμερα τι ξεχωρίσαμε στην τηλεόραση αυτή την εβδομάδα. Λαμπερή πρεμιέρα για Νατάσα Θεοδωρίδου, Χρήστο Κυριαζή και Πέτρο Ιακωβίδη. Ο Χρήστος Μάστορας σχολιάζει πώς βλέπει τον εαυτό του στην τηλεόραση. Πού θα κάνει αλλαγή του χρόνου? Το φινάλε του GNTM. Η επίσημη θέση του καναλιού για το ναυάγιο της ψηφοφορίας. Ο Αλέξης Γεωργούλης απαντά στα περιπεκτικά σχόλια για την ομιλία του στην Ευρωβουλή. Επίσης, είναι τελικά σε σχέση αυτό το διάστημα? Η Σάγια αποκαλύπτει τι θα κάνει στη Eurovision. Ο Μάρκο Ρώση μαγειρεύει χριστουγεννιάτικο γεμιστό ψωμί. Στην παρέα μας σήμερα, ο Αργύρης Πανταζάρας. Και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που θα είναι ο Αργύρης μαζί μας, να πούμε, γιατί τον περιμένουμε πώς και πώς να μας πει και για το κόκκινο ποτάμι, αλλά και για όλη την πορεία του. Είναι μια συνέντευξη που ανυπομονούσαμε να κάνουμε και θα είναι εδώ στο Έλα Χαμογέλα. Μάρκο Ρώση όμως, πριν τον Αργύρη, τι θα συμβεί? Θα συμβεί αυτό που για μένα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και φαγητό κυρίως, γιατί μπορείς να το φας όσο θες και να σκάσεις, αλλά μπορεί να συνοδέψει τέλεια, ιδανικά, το εορταστικό σας τραπέζι. Γεμιστό ψωμί, Μάρκο μου. Ακριβώς. Χριστουγεννιάτικο, λαχταριστό, γεμιστό ψωμί. Το έφτιαξα πριν δύο μέρες και τρώω ακόμα κάθε μέρα. Πρωί, μεσημέρι, αυτό κάνω. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Ναι, μα για ταιριάζει και όλες τις ώρες. Μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις. Φαντάσου. Είναι φανταστικό, πεντανόστιμο. Ξεχύνονται από εκεί μέσα λαχταριστά όλα του τα υλικά και θα το φτιάξουμε εδώ σε λίγο με τον Μάρκο. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρκο μου. Και πηγαίνω εδώ στην παρέα του Έλα Χαμογέλα. Βεβαίως, να υποδεχτούμε μέσω της οθόνης μας και εμείς τον Τάσο από την αίθουσα σύνταξης. Καλημέρα, Τάσο μου. Καλημέρα Σύση, καλημέρα στη συντροφιά του Έλα Χαμογέλα. Πάμε να δούμε τι έχουμε στο πεδίο της επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε με τον καιρό, όπου νέα κακοκαιρία είναι πρώτων πυλών, καθώς από τα ξημερώματα της Κυριακής, όπως προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε πολλές περιοχές της χώρας θα χτυπήσουν έντονα καιρικά φαινόμενα. Η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται να ξεκινήσει βράδυ Σαββάτου με ξημερώματα της Κυριακής, με θυελλώδεις ανέμους και με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις. Ενώ τα πολλά μποφόρ σε Ιόνιο και Αιγαίο αναμένεται να δυσκολέψουν την εορταστική έξοδο των κατοίκων της πρωτεύουσας. Τάσο, πώς λέγεται η κακοκαιρία? Δεν την έχουμε βαφτίσει ακόμη. Την περιμένουμε. Το έψιλον όντως είναι το επόμενο γράμμα, οπότε... Όχι, το χρησιμοποιήσαμε, ψέματα. Α. Πάει το έψιλον. Τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και τόσο σημαντική η κακοκαιρία για να μην έχει όνομα. Θα είναι έτσι μια καθημερινή κακοκαιρία. Μία από αυτές που συμβαίνουν μέσα στο χειμώνα. Δεν θα είναι έτσι κύμα φροντερό που δεν ξέρω, θα αλλάξουν τα πράγματα από μια στιγμή στην άλλη. Είναι μέσα στα πλαίσια του χειμώνα, θεωρώ. Είναι κακοκαιρίνη. Δεν πάβουμε ποτέ να ελπίζουμε ότι θα έχουμε και χιόνια εκεί γύρω στα Χριστούγεννα για να μπούμε λίγο στο κλίμα. Λίγο, λίγο, όχι αυτή να δυσκολέψει η ζωή μας. Αυτή είναι η ελπίδα και ενδέχεται να δούμε και χιόνια στην Αττική. Αλλά αυτά θα έχουμε πιο ασφαλή εικόνα αύριο. Εγώ θυμάμαι, παιδιά, ότι κάθε χρόνο λέμε γύρω στα Χριστούγεννα, γύρω στα Χριστούγεννα και τελικά έρχεται πολύ αργότερα. Όχι. Φλεβάρι, Φεβρουάρι, και Μάρτι έχει χιονίσει, αλλά Φλεβάρι πιο πολύ είναι τα κρύα, τα καλά. Καλά, έχουμε κάνει και Χριστούγεννα με κοντομάνικα, σχεδόν καλοκαίρι. Πότε? Την πρώτη χρονιά, τότε που μετακομίσαμε στη... Πού? Δεν μπορώ να πω το δρόμο, προφανώς. Στην Άρεως. Δεν μένουμε πια εκεί. Μπορούμε να το πούμε. Στη Χάλκη. Α, στη Χάλκη. Που κάναμε. Α, ναι, όντως. Δεν μπορώ να το πω. Κοντομάνικα καλοκαίρι. Έχουμε μείνει και σε πολλά έξω. Με το δεν ήταν ωραίο εκείνο το καλοκαίρι που είχαμε από τα Χριστούγεννα με τόσο κοντομάνικο κτλ. Σχεδόν με μαγιό ήμασταν στο. Εχθές είχε 19 βαθμούς.
Και χθες με κοντομάνικο ήμασταν. Ναι, αλλά ναι. Έρχεται η κακοκαιρία. Να έχει τόσο ωραίο γλυκό χειμωνιάτικο καιρό. Να μην δυσκολευτεί η ζωή κανενός. Έτσι, σωστά. Έχουμε και την έξοδο των Αθηναίων, τους ανθρώπους που μετακινούνται. Και καλό θα ήταν να μην υπάρξει ταλαιπωρία για αυτούς. Πάμε όμως να δούμε τι κατάφερε η Εθνική Ομάδα Νέων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Πόλο, η οποία έπειτα από καταπληκτική εμφάνιση και μια σειρά καταπληκτικών εμφανίσεων κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό στη διοργάνωση που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στο Κουβέιτ. Η ελληνική ομάδα ήταν και πάλι εκπληκτική, επικρατώντας το μεγάλο τελικό με 6-4 με αντίπαλο την παραδοσιακή δύναμη του Πόλο, τη Σερβία. Και αυτό είναι το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο υποδομών νέων τα τελευταία 2,5 χρόνια. Καθώς είχαν προηγηθεί το Παγκόσμιο Νέων το 2017, το Παγκόσμιο Εφήβων το 2018 και το Ευρωπαϊκό Νέων το 2018. Να πούμε ότι ο προπονητής της ομάδας, Τέο Λοράντος, λόγω τιμωρίας δεν βρισκόταν στον πάγκο και να θεωρήσουμε δεδομένο ότι η εθνική ομάδα Πόλο των Ανδρών θα εμφανιστεί ιδιαίτερα ενισχυμένη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ανοίγοντάς μας την όρεξη, καθώς έχουμε προσδοκίες και από την εθνική ομάδα μπάσκετ σε ομαδικό επίπεδο. Μπράβο. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια. Πάμε να δούμε επίσης τι έγινε με τη ληστεία των πρωθυπουργών, την οποία εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία, καθώς εντοπίστηκαν θαμμένα μέρος από τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η Λία, ενώ οι τρεις συλληφθέντες που ανακρίνονται από την Πέμπτη στην ασφάλεια Καβάλας ομολόγησαν και τη σκηνοθετημένη απαγωγή του 5χρονου παιδιού. Η ληστεία και η απαγωγή έγιναν τον περασμένο Ιανουάριο στην Καβάλα, όταν καταγγέλθηκε ότι άτομα με μάσκες του Κώστα Καραμαλή και του Γιώργου Παπανδρέου είπαν σε πρώην διευθυντή εταιρεία Security ότι έχουν απαγάγει το παιδί του και θέλουν λίτρα για να το απελευθερώσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν βρει ένα μεγάλο μέρος του ποσού. Γίνεται λόγος για 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι δύσκολη η καταμέτρηση. Το εντοπίστηκε μάλλον το ποσό αυτό σε οικόπεδο, σε συνεργείο αυτοκινήτων ενός εκ των συλληφθέντων, στους Αμυσιανούς Καβάλας, ο οποίος φέρεται να είναι και ο εγκέφαλος της επιχείρησης. Συλληφθέντες είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου αυτοκινήτων, ο γιος του και ο πρώην διευθυντής της εταιρείας από την οποία αφαιρέθηκαν τα χρήματα. Διευθυντής προφανώς γνώριζε και τι ποσά υπήρχαν μες στην εταιρεία, γι' αυτό και ζητήσανε πολύ στοχευμένα τα λίτρα. Ακριβώς. Εγώ, επειδή δεν τη θυμάμαι αυτή την υπόθεση, Τάσο μου, το παιδί το είχαν απαγάγει όντως ή έτσι το είχαν πει? Έτσι το είχαν πει. Είναι το παιδί του διευθυντή. Ο διευθυντής της εταιρείας και ο γιος του ιδιοκτήτου συνεργείου είναι κουμπάρι, είναι συγγενείς. Και όλο αυτό καταγγέλθηκε στην αστυνομία με αυτό το σενάριο, μπορούμε να πούμε. Έτσι όπως φέρεται τώρα να μαθαίνουμε, όλο ήταν σκηνοθετημένο. Εγώ τον πόνο μου. Το παιδί που ήταν όταν του είπαν ότι έχουμε απαγάγει το παιδί σου? Προφανώς το είχαν κρύψει οι τρεις άνθρωποι που συνεργάστηκαν. Άρα το είχαν απαγάγει. Ναι, ναι. Φαινομενικά το είχαν απαγάγει. Ναι, ναι, ναι. Με μπέρδεψες λίγο. Τέλος πάντων. Το είχαν κρύψει απαγωγής. Το είχαν κρύψει απαγωγής. Άρα αυτό δεν είναι απαγωγή, είπαν παιδιά. Ότι το παιδί έχει απαχθεί. Ενώ και αυτό το παιδί πρέπει να δώσουμε. Πήγε λίτρα με τους απαγωγείς χωρίς τη θέλησή του. Δηλαδή δεν πήγε με κάποιους ανθρώπους για να παίξουν. Άμα τους γνώριζε όμως, μπορεί αυτό να εννοεί. Ότι το παιδί νόμιζε ναι. ότι αφού τους ξέρει, είναι σαν να πας εσύ να απαγάγεις το Μάικ. Δεν θα έρθει. Ναι, αλλά πήγα. Οι ομολογίες. Πήγανε μάσκες όμως. Αυτό ναι. δεν ξέρω. Νομίζω ότι. Είναι... Εμφανίστηκαν με μάσκες. Οι ομολογίες είναι χθεσινές. Ακόμα η υπόθεση είναι υποδιερεύνηση, οι λεπτομέρειες δηλαδή, πώς ακριβώς σκηνοθετήθηκε και τι ακριβώς έγινε. Το δεδομένο είναι ότι τα λίτρα βρέθηκαν κάθε υπόδειξη των ατόμων που ομολόγησαν και είναι η διαδικασία αυτής εξέλιξης. Μάλιστα. Πάμε επίσης να δούμε τι έγινε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος σήμερα θα αναμετρηθεί με τον Ράφα Ναδάλ στο τελικό του Μουμπαντάλα World Tennis Championship στο Ντουμπάι. Χθες κέρδισε σε μια συναρπαστική αναμέτρηση τον Νόβακ Τζόκοβιτς, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο για τον τελικό. Αντίπαλός του είπαμε ότι θα είναι ο Ναδάλ και θα γίνει σήμερα ο τελικός στις 5 το απόγευμα, με τον νικητή να παίρνει το ποσό των 250.000 δολαρίων. Αυτό είναι το πρώτο τουρνουά του Στέφανου, ένα μήνα μετά τη μεγάλη του επιτυχία στο ATP Finals στο Λονδίνο. Και κλείνοντας, να πούμε ότι σήμερα είναι η μεγαλύτερη νύχτα
του χρόνου. Το χειμερινό ηλιοστάσιο, 14 ώρες και 29 λεπτά θα διαρκέσει. Στις 6 και 19 το πρωί της Κυριακής ξεκινά ο χειμώνας επισήμως στην Ελλάδα και στο βόρειο ημισφαίριο. Τι ξεκινά επίσημα στο χειμώνα. Και εγώ πιστεύω τόσο καιρό. Εδώ περίμενα να πει ξεκινάει αντίστροφα να μεγαλώνει η μέρα. Και... Μπορεί να το πει και έτσι και τα δύο είναι σωστά. Είναι η μεγαλύτερη νύχτα, αλλά από αύριο θα είναι η μεγαλύτερη μέρα. Όχι, λίγο μεγαλύτερη και λίγο μεγαλύτερη. Ότι στο νότιο ημισφαίριο ξεκινάει επισήμως το καλοκαίρι, γιατί η συζήτηση θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο μου. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Και πηγαίνουμε εδώ στον Κωνσταντίνο Ρωσάνη. Τάξω γρήγορα. Η καλύτερη μου ώρα είναι αυτή με του Κωνσταντίνου. Όχι ότι το Τάσο δεν είναι και ο Μάρκο Ρώση και ο καλεσμένος κλπ. Την έχω αγαπήσει αυτή. Αλλά εντάξει. Την έχετε αγαπήσει. Βέβαια, εγώ θέλω να πω στον κόσμο ότι στις εκπομπές έτσι, του επόμενου Σαββατοκύριακου θα ξεδιπλωθεί το ταλέντο του ακόμα περισσότερο. Καλά, μην ορκίζεσαι. Και μην τάζεις πολλά. Γιατί αυτό. Περίμενε, θα το πει ο κόσμος, θα το πει εσύ. Όχι, όχι. Να πω ότι θα ξεδιπλωθεί, θα του δοθεί μεγαλύτερο βήμα σε αυτήν εδώ την εκπομπή και θα ξεδιπλωθεί το ταλέντο του με μια πλευρά του έτσι που δεν έχετε φανταστεί. Ή θα απομυθοποιηθεί. Όχι, όχι. Ένα από τα δύο εσείς αποφασίστε. Αυτά τα λένε αυτοί που ζηλεύουν. Εκτός από την αγάπη του Παύλου προς την δικιά μου στήλη υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι εκεί έξω μας παρακολουθούν. Και την προηγούμενη εβδομάδα μου έστειλε μια κυρία στο Instagram μία πάρα πολύ ωραία είδηση. Όχι είδηση, ένα πάρα πολύ ωραίο. Συμμετέχει και το κοινό. Ακριβώς αυτό. Τι ωραίο αυτό, να το στέλνετε. Λοιπόν, το πρώτο νέο που έχω φέρει σήμερα είναι ότι στο Δήμο Κορδελιού τρέχει ένας διαγωνισμός. Το καλύτερο μπαλκόνι κερδίζει. Στόλισε τον μπαλκόνι σου και κέρδισε. Δηλαδή, τι έχει κάνει ο Δήμος τώρα. Ορίστε να και. Κρίμα να μην μένει στο Κορδελιό. Ωραίο, τι κρίμα! Άφου θα κέρδισα, Παύλο, πες. Ούτε καν. Αν είναι το πιο kids μπαλκόνι, ίσω. Ο Δήμος Κορδελιού έχει βάλει τους δημότες να ανεβάσουν στην σελίδα του Facebook το μπαλκόνι τους και η φωτογραφία που θα πάρει τα περισσότερα like θα κερδίσει κάποια δώρα. Άρα μπορώ να ανεβάσω κι εγώ. Όχι, δεν είσαι δημότης. Πρέπει να είσαι δημότης. Πρέπει να είσαι δημότης. Γιατί. Ναι. Αυτό έχει, και επίσης έχει να κάνει με την αισθητική. Κορδελιό, τι, γιατί. Έχει να κάνει το Κορδελιό, κάνει διαγωνισμό. Γιατί να μη στείλω κι εγώ στο Facebook, στο Κορδελιό, τον μπαλκόνι. Πρέπει... Να πει στην Νέα Πεντέλα να κάνω δικό του διαγωνισμό. Ένα από τα δύο. Είπε και εξωτερικό. Δεν μπορώ. Πιάσε με μένα. Μπορεί να θέλει κι άλλο κόσμο. Δεν μπορεί άλλο κόσμο. Όχι, ρε παιδιά, αφού λέει Δήμο Κορδελιού, ευός μου. Και κοινότητα Ελευθέρη Κορδελιού. Στη Θεσσαλονίκη δεν είναι αυτό. Θα στείλω τη μαμά μου. Μα ούτε η μαμά σου μένει στο Κορδελιό. Δεν πειράζει. Είναι Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Τέλο πάντων. Έχει πάρα πολύ ωραία πάντω δώρα. Ένα από αυτά είναι ταξίδι στο Μπάνσκο. Α, ωραία. Αλήθεια. Προφανώ. Μια χαρά το Κορδελιό. Το βλέπει ο Δήμαρχο. Έχει να κάνει όμω με τα πόσα λαμπιόνια θα βάλουν έξω να το στολίσουν όπω τα περισσότερα like. Έχει να κάνει με τα like που θα πάρει. Τα like. Δηλαδή, εσύ μπορεί να έχει μεγάλο σένα να ψηφίζουν όλοι να πάρει το δώρο. Κατάλαβε. Άρα. Εσείς που είσαστε influencers, όχι βραβευμένοι σε την Ευρωπαϊκή. Δεν την ανεβάζω εγώ, την ανεβάζω στο Facebook. Ναι, άσο Facebook. Στο Facebook της κοινότητας. Ναι, ποια πιστεύεις η φωτογραφία θα κερδίσει, αυτή με τα περισσότερα λαμπάκια ή αυτά που ας πούμε τα λαμπάκια έχουν μία μελωδία και πάνε ανάλογα με τη μουσική, γιατί και αυτό μπορεί να μετράει. Εγώ πάντως διαλέγω τα μονόχρωμα. Τα πολλά χρώματα και τα λοιπά με κουράζουν και τα θεωρώ και λίγο kitsch. Όσο πιο μονόχρωμο, όσο πιο δηλαδή minimal, τόσο καλύτερα. Συμφωνώ. Και εγώ μονόχρωμα, τα χρωματιστά δεν τα μπορώ, αλλά τα μονόχρωμα, αλλά πολλά! Δηλαδή. Κάτι έχουμε πολλά. Μην κολαμπείτε το σπίτι. Εμένα έχουν αρχίσει και μου αρέσουν τα πολύχρωμα. Μου θυμίζουν την παιδική μου ηλικία, στα 80s που είχαμε τα πολύχρωμα λαμπάκια. Μ' αρέσουν τα πολύχρωμα. Δηλαδή, τώρα που βλέπω κάπου σε κάποια μπαλκόνια, κάθομαι και τα παρατηρώ. Και εγώ νομίζω ότι θα πέσει αυτό το κάστρο, γιατί τα παιδιά μου τελευταία επιμένουν πάρα πολύ στα χρώματα και. Ναι, τα χρώματα στα Χριστούγεννα. Είναι ωραία, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε. Τέλος πάντων, άλλο. Θέλω να με βοηθήσει το control πάνω. Άννα μου. Τι. Πείτε τα, λοιπόν, με αφορμή το στολισμό, ναι. Θα πάμε να δούμε ένα βίντεο πώς στόλισαν οι πόλεις της Ελλάδος και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Γενικά, όλοι οι ιδιαίτεροι στολισμοί που έχουμε δει αυτόν τον καιρό. Μερικά έχουν παίξει, μερικά δεν έχουν παίξει. Πάμε να δούμε πώς έχει στολίσει γενικά όλη η Ελλάδα. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, βρε, τι νομίζεις. Λίγες μόνο μέρες απέμειναν. Στολίστηκαν λοιπόν και οι κεντρικές πλατείες στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στα χωριά. Έτσι, για να μπούμε στο κλίμα για τα καλά. Ο
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος λοιπόν, το μεγαλύτερο έθιμο των Ελλήνων, η γκρίνια, τηρήθηκε και έδωσε και πήρε για τους στολισμούς κάποιων πόλεων. Ξεκινάω με την πλατεία Συντάγματος και το δέντρο της Αθήνας μας, το οποίο είχε μπατάρει στην αρχή και όλοι βιάστηκαν να μιλήσουν για δέντρο πίζα. Αλλά μη μου ανησυχείς, μη μου αγχώνεσαι. Ίσιοσε και ήρθε στα φυσιολογικά του. Let it snow, let it snow, let it... Πάμε τώρα στην ύφη του Βορρά, στη Θεσσαλονίκη μας, όπου φέτος η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώθηκε σε ένα πολύ όμορφο χριστουγεννιάτικο χωριό του Άι Βασίλη, ξύλινα σπιτάκια, ένα μεγάλο καρουζέλ, μια εντυπωσιακή πολική αρκούδα να κλέβει την παράσταση, μια τεράστια ολοστρόγγυλη μπάλα. Θα μου πεις, όλα αυτά καλά. Το πρόβλημα που είναι? Το πρόβλημα είναι στον εναέριο στολισμό, ο οποίος άλλους τους προβλημάτισε και άλλους τους έκανε να αναρωτηθούν τι είναι αυτό που βγαίνει από το στόμα του σύννεφου. Μην είναι χριστουγεννιάτικος τουλής? Μην είναι το σύννεφο που έφερε βροχή? Μήπως μπερδέψαμε τις απόκριες με τα χριστουγεννάκια? Από το καλοκαίρι, νιές, γυρεές, μα και παιδιά. Στη Λάρισα από την άλλη, αποφάσισαν για φέτος η Φάτρη να έχει τζαμαρία. Όχι τύπου βιτρινούλα, αλλά για να αποφύγουν το κακό. Το κακό είναι η κλοπή, μιας και τα προηγούμενα χρόνια αθεόφοβοι είχαν κλέψει το θείο βρέφος. Εμένα μου άρεσε τη Ζακίνθου πάρα πολύ. Τη Ζακίνθου μου άρεσε πάρα πολύ που πλέξαν με το πλεκτό. Πάρα πολύ μου άρεσε. Πολύ και σαν ωραίο, χρώμα μου άρεσε. Υπήρχε και κάποια άλλα που ήταν λίγο. Πιο ιδιαίτερα. Ναι, ειδικά αυτό με τους καλικάτζαρους ήταν λίγο περίεργο. Αφού είναι καλικάτζαρ, είναι πολύ. Δεν είναι για να το βάζει, να του στολίζει όμως. Είναι και άσχημη σαν εικόνα. Έχει καλικάτζαρους και στο σπίτι. Τρομάζουν τα παιδάκια. Και εντάξει, αυτό που λέμε λίγο για το στραβό δέντρο. Μπορεί να σου βγει λίγο στραβό, παιδιά. Δέντρο είναι. Δεν πειράζει. Δέντρο είναι. Δηλαδή στη φύση, άμα βγει να τα δει τα δέντρα, δεν είναι όλα στοιχισμένα. Είναι λίγο έτσι, λίγο έτσι, λίγο έτσι. Ναι, αλλά δεν είναι ωραίο το στραβό δέντρο να είναι στο Σύνταγμα. Δηλαδή, κάποιος αυτό ευθυγραμμίσει. Έχουμε, δηλαδή, άλλες φορές δεν λειτουργούν οι ρόδες, άλλες φορές δεν στολίζουμε. Πάντα σημαίνει και όταν στολίζουμε είναι στραβό. Δηλαδή, πώς το κάνουμε για το γούρι? Ότι θέλουμε κάτι να χαλάει το πράγμα για να το για το γούρι. Γίτσες. Ναι, όχι, βήχα, έχω ξέρω τι. Είναι μου άλλο. Λοιπόν, έχω φέρει μια, όχι έρευνα, προτάσεις. Οι 8 προτάσεις του Έλα Χαμογέλα για να σας κάνει πιο άτακτους. Μέσα εισαγωγικά, πονηρά. Τώρα τα Χριστούγεννα. Τι εννοείς? Σεξουαλικά άτακτους. Πώς θα γίνετε άτακτοι με τους συντρόφους σας αυτά τα Χριστούγεννα? Αυτά τα Χριστούγεννα. Θέλεις να μάθεις πώς? Καλά, δεν έχω σύντροφο, αλλά ρίχτω. Εντάξει, και για κάποιους άλλους που θα έχουν. Λοιπόν. Σε αυτό το τραπέζι δεν θα δεις πολύ μεγάλο κοινό. Για σένα, πες να τα ακούς. Εντάξει, εγώ τα έχω κάνει, οι προτάσεις μας. Α, πες να σε έτσι. Συγγνώμη λίγο. Α, ναι, συγγνώμη. Ναι. Όλα εντάξει. Μια μηχανή. Α, 36 και 7. Έπεσε ο πυρετός. Εντάξει. Έπεσε ο πυρετός. Ευχαριστώ. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, παιδιά, έχω το παιδί με πυρετό και δεν μπορώ. Έχω πάρα πολύ μεγάλο άγχος. Αν χρειαστεί να φύγω, θα φύγω. Σας το λέω για να το ξέρετε. Με 36 και 7 δεν χρειάζεται. Γιατί είναι με την babysitter και λέω. Αν χρειαστεί τώρα κάποιος να τρέξει, ποιος θα ήταν αυτός πιο εύκαιρος? Ο Παύλος, ο οποίος είναι επίσης εδώ. Άρα, μη είχαν στιγμή. Ο παπάς τους είναι στην Κύπρο. Οπότε, αν χρειαστεί, αχρίαστο να είναι. Ναι. Θα πούμε έρευνες εδώ πέρα. Μέχρι να έρθει. Θα κοιταζόμαστε λοιπόν, με το Κωνσταντίνο. Λοιπόν, χριστουγεννιάτικες κάλτσες. Ξέρουμε καλά ότι οι χριστουγεννιάτικες κάλτσες μπαίνουν μπροστά από το τζάκι. Mm, ναι. Δεν θα βάλετε αυτά που βάζετε πάντα. Δηλαδή, τι βάζουν μέσα, γλυκίσματα κτλ. Εμείς θα βάλουμε άλλο. Η πρότασή μας είναι να βάλουμε λάδι μασάζ.
Μέσα στην κάρτα. Μέσα στη χριστουγεννιάτικη. Ναι, ή να γίνει πιο άτακτη, αυτό λέω. Περίμενε, έτσι όπως κρέμεται από τον Τζάκι, θα πάμε να βάλουμε λάδι και γινόμαστε άτακτοι. Όχι, ρε παιδιά, θα βάλετε μέσα χειροπέδες. Να το αλείψουμε λάδι. Λάδι μασάζ. Τι συσκευασίε. Τι σόρουχα που τρώγονται. Τέτοια πράγματα. Αντί για ζαχαρό. Για δώρο. Ναι, ρε, εσεί για δώρο. Αντί για ζαχαρό. Κατάλαβα, θα λείψετε με λάδι την κάλτσα. Εγώ νομίζω ότι θα βάλουμε έτσι απλά μέσα λάδι. Όχι, παιδιά, λάδι μασάζ. Λοιπόν, γι' αυτό είστε μόνες. Γι' αυτό είστε μόνες, καλά λέει. Νούμερο 2, σεξ εσόρουγα. Αυτό αφορά τις γυναίκες. Μην το αναλύσουμε παραπάνω, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όχι, δεν καταλαβαίνουμε. Να τα φορέσουμε. Να τα φορέσεις και να. Ναι. Πολύ σεξ. Απευθύνομαι και σε σένα. Νούμερο 3, σεξ περιβάλλον. Δηλαδή. Πώς είναι το σεξ περιβάλλον. Κολλημένες αφίσες, κεράκια και τέτοια. Όχι, παιδιά. Σεξ περιβάλλον. Εκεί που ψήνονται τα μελομακάρονα και τα κυγαλοπούλα, ναι. Είναι η ώρα να αναβιώσετε. Πώς καλέ! Να αναβιώσετε μια σκηνή από την αγαπημένη σου αισθηματική ταινία. Έχει. Να λείψουμε με μελομακάρονα τη σύντροφο. Όχι, αυτά ψήνονται, άστα αυτά. Εσύ θα επικεντρωθείς στη σύντροφο. Να τις πετάξω λίγο μελί. Και είσαι μέσα. Πόπο από η κουζίνα, χάλια, τα νεύρα μου κρόσια. Περίμενε λίγο, ρε παιδάκι μου. Ναι, εγώ νομίζω ότι σεξ περιβάλλον είναι το γενικά. Δηλαδή, πώς το λένε, κεράκια, αυτά. Ναι, παιδί μου, είναι χριστουγεννιάτικο το περιβάλλον. Τα κεράκια μπορεί να παρεξηγηθούν γιατί μπορεί να είναι και χριστουγεννιάτικο περιβάλλον. Ενώ κάτι άλλο. Ενώ το μέλι, άμα το ρίξω όλο στη μούρη, πολύ σεξι. Αν βάλει μουσική, α πούμε, που να είναι ερωτική. Ωραίο, ωραίο, εντάξει, το ακούω. Ίσως κάποια αρωματικά. Αν ντυθείς και εσύ λίγο πιο σεξι, δηλαδή φορές την ποδιά χωρίς τίποτα άλλο, παραπέμπει σε κάτι. Αν για χριστουγεννιάτικο γεύμα κάνεις οστρακοειδή. Όχι, δεν πάει. Εγώ λέω με τις μυρωδιές της κουζίνας, εκεί που θα είσαι στην κουζίνα, να αναβιώσεις τις 9,5 εβδομάδες κτλ. Γι' αυτό έπρεπε να πετάξεις το μέλι. Γιατί και αυτός πετούσε τα φρούτα. Ορίστε. Ναι, αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι δεν έχεις παιδιά καλεσμένους, τη μαμά σου που βοηθάει. Υποτίθεται ότι είσαι με τον σύντροφό σου και περνάς κάποιες στιγμές και κάποιες μέρες μαζί. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, νούμερο 4. Σεξι εχμηδιασμός. Δηλαδή. Δηλαδή. Πού, ωφέ. Θα παίξετε ρόλους, Παύλο. Πώς θα τρομάξει σεξι. Για μήκανη στιγμή που είσαι στην κουζίνα, νιώθεις ότι η σύντροφό σου είναι μόνη της, κατεβαίνεις με το βρακί και έχει τη γειτόνισσα καλεσμένη. Εγώ λέω σεξι εχμηδιασμό, δεν σου λέω να είναι αστείος εχμηδιασμός. Παιδιά, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Ναι, παιδιά. Εγώ λέω, ρε παιδιά, απλά πράγματα. Τώρα ξέρεις ποια ιστορία θέλω να πω. Δεν λέω να κάνεις. Να κάνεις έτσι μπου. Όχι, θέλω να πω μια ιστορία. Τι ζέσαι, ρε Παύλο. Όχι, δεν σε αφορά. Πες ό,τι θες. Τέλος πάντων, αφορά μια κοινή γνωστή μας που ήθελε τέλος πάντων έτσι να φουντώσει τα πράγματα και πήγε και έβαλε σεξι αυτά, ζαρτιέρες, δεν ξέρω εγώ τι. Και το κάνει αυτό και σκάει όλο στα γέλια. Αλήθεια. Και του λέει, τι φοράς. Τι ξέρουμε εμείς. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, άλλες. Παρακάτω. Ναι, νούμερο 5. Αφήστε τα ευνηδιαστικά. Ναι, 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 ναι. Νούμερο 5. Παίξτε θάρρος η αλήθεια. Και τι εννοώ με αυτό. Θα τσακωθούμε. Αν είναι κάποιος σαν τον Παύλο που θέλει συνέχεια να κερδίζει. Όχι, θάρρος η αλήθεια. Η αλήθεια θα έχει να κάνει με τις ερωτικές φαντασιώσεις του ζευγαριού. Δηλαδή θα κάτσεις να μιλείς ανοιχτά. Και αν είναι θάρρος, αυτό που σκέφτεσαι θα το κάνεις. Διαφωνώ. Ερώτηση τώρα, για που τα λες όλα αυτά. Είναι κακό. Όλα αυτά τα έχεις κάνει. Όχι, είναι οι προτάσεις μου όμως για το. Πώς κάνεις προτάσεις χωρίς να το ξέρεις. Τα λέει για να τα ακούει. Καταρχήν δεν είναι το θέμα αν τα έχω κάνει ή δεν τα έχω κάνει. Έχει σημασία. Είναι προσωπικά δεδομένα. Το βιωματικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί να μας πεις αν λειτουργεί ή όχι. Ο σεξ ευνηδιασμός θα πρέπει να μας πεις αν λειτουργεί ή όχι. Δεν το κάνω εγώ από μόνος μου. Καταρχήν δεν είναι η ώρα να τα πούμε αυτά. Γιατί? Γιατί είναι πρωί. Εσύ το ξεκίνησες εμένα το λες. Εγώ δύο τις προτάσεις μου. Δεν σου λέω άμα τα κάνω ή τα κάνω. Πάμε παρακάτω, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 6. Περάστε χρόνο μαζί. Φοβερό. Κάτσε. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Να κάτσεις απλά στην τηλεόραση και να δείτε μία ταινία. Τι ταινία? Αυτό δεν είναι και πολύ μαζί. Μικι Μάους, ας πούμε. Όχι, οτιδήποτε. Η οικειότητα θα σε φέρει πολύ πιο κοντά στον σύντροφό σου. Α. Γενικά, σε βοηθάει να εξελιχθεί και η σχέση περισσότερο. Όχι μόνο το ερωτικό κομμάτι. 7. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Τι εννοώ με αυτό? Δεν εννοώ να γίνει ο ένας τον άλλον. Τι? Να φάνε. Πουνιές. Να ταΐσει ο ένας τον άλλον. Σε μικρά σκιουράκια. Σε μικρά. Όχι εσύ. Ναι. Αυτά που όταν είσαι σε σχέση σου φαίνονται πολύ γλυκανάλατα και μετά όταν δεν είσαι είναι λίγο. Τα ζηλεύεις λίγο. Α, όχι. Μα και όταν είσαι σε σχέση το θεωρείς ιού. Μόνο όταν είσαι 17 χρονών το βρεις χαρτωμένο. Όχι, εντάξει. Μετά όταν είσαι στη φούντωση, ρε Παύλο, πολλά πράγματα μπορεί να σου φαίνονται. Συγγνώμη, στα 40 σου θεωρείς ότι για να ταΐσεις την άλλη είναι ερωτικό? Εξαρτάται. Εκείνη τη στιγμή δεν γιατί να μην. Μπορεί να είναι ερωτικό, ναι. Μπορεί να είναι ερωτικό. Μπορεί να έχεις μαγειρέψει έτσι κάτι πάρα πολύ ωραίο και να της πεις θέλει να δοκιμάσεις αγάπη μου και να έρθεις πάρα πολύ κοντά με τον άλλον. Α, δεν συμφωνώ. Και αν τρώει άσχημα.
Λοιπόν. Και. Και 8 και κλείνουμε εδώ. Ώρα για δώρα. Δίσου δώρο. Φόρα μία στολή τη. Μια αγιοβασιλίτσα. Δίσου αγιοβασιλίτσα τέλος πάντων και κάτω μια έκκληση. Όχι εσύ. Απευθύνομαι σε σένα γιατί κάθεσαι δίπλα μου. Και εδώ πέρα έχουμε και ένα μικρό δώρο από τη Ζήσου πλατό μας. Ναι. Θα σου κάνω μία. Α, το δώρο σου προς τη Ζήσου. Να το... Όχι! Είναι. Εγώ δίνω την πρότασή μου. Πώς μπορεί να το κάνεις στο σπίτι. Α. Unboxing. Ορίστε. Όπα. Κορίτσι που μας τραγούδισε έτσι τόσο γλυκά. Πού θα τη δείτε στο Άνι, που εγώ πήγα και το είδα, είναι καταπληκτική παράσταση. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να μια πρόταση την μπορείτε να κάνετε. Βάλτε κάτι γιορτινό, ένα σκούφο και τραγουδίστε τα αγόρια σας. Λέει ο Κωνσταντίνος, δεν είναι επικροτό, αλλά εντάξει. Για να το λέει αυτό. Δεν είναι επικροτό, όχι, δεν είναι επικροτό, επικροτή. Δεν είναι, εντάξει. Επικροτώ την Καλένα που ήρθε και το έκανε στο χαμογέλα. Τώρα σπίτι σου, ξέρω εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε γιατί έχουμε πάρα πολύ GNTM. Με αυτά που έχουν συμβεί αυτή τη βδομάδα δεν κρατιόμαστε. Έχουμε να πούμε. Στη Μέρη Αργυριάδου και το αιχμηρό της σχόλιο. Προηγουμένως όμως, να σας θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει, γιατί εδώ μιλάμε για δωράρα. Ποιος Άγιος Βασίλης, Coffee It, γιατί μπορείτε να κάνετε δικό σας ολόκληρο κατάστημα franchise αξίας 45.000 ευρώ με το κλειδί στο χέρι, μελέτη, σχεδιασμό, εξοπλισμό, εκπαίδευση προσωπικού και προϊόντα για την εκκίνηση της επιχείρησης. 14999. Open κενό, όνομα τεπώνυμο. Ποτέ δεν ξέρεις, στείλε το μηνυματάκι σου, προκάλεσε την τύχη σου και μπορεί να συμβεί σε σένα με τον καινούριο χρόνο να έχεις και ένα δικό σου κατάστημα. Βεβαίως, επιχειρηματίας. Το συζητάς. Αμέ. Ωραίο. Και φυσικά, σε περίπτωση που έχεις εσύ κάποιο, ρε παιδί μου, είσαι ας πούμε γιατρός ή είσαι και τα λοιπά, τι άλλο, ταξιτζής. Δάσκαλος. Ναι, δάσκαλος. Και δεν το χρειάζεσαι εσύ και το κερδίσεις. Μπορείς να το μεταβιβάσεις σε κάποιο άλλο πρόσωπο, βεβαίως. Τέλειο. Έχεις αυτή την δυνατότητα. Πάρα πολύ ωραία. Επειδή έχουμε πάρα πολλά να πούμε, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε με τα φρέσκα, Ελένη μου. Με τα φρέσκα θα ξεκινήσουμε, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά στην επικαιρότητα γενικότερα. GNTM είναι ένα θέμα που απασχολεί. Μέσα στα φρέσκα έχουμε ένα μικρό σχόλιο, γιατί μετά θα επεκταθούμε, όπως καταλαβαίνετε. Μαριάννα Πενέση, η παίκτρια του περσινού GNTM, κάνει το δικό της σχόλιο για την παραγωγή και το αποτέλεσμα του GNTM του φετινού, για την παραγωγή του GNTM βασικά. Επίσης, ο Θανάσης Πάτρας αποκαλύπτει στην κάμερα του μεσημέρι, yes,
ότι ο Χάρης Χριστόπουλος του πήρε θέση στο Happy Day. Έχει ύφος. Έχει ναι. ύφος, ξεκάθαρα. Έχω ύφος μεσημέρι, yes. Άκουσε τι είπε, παιδί μου, η Ελένη. Ότι ο Χάρης είπε ο πάτρας ότι ο Χριστόπουλος του πήρε τη θέση. Λες να μην το ξέρω. Λες να μην το ξέρω, αυτό το πέρασε να σου εκπομπή. Δεν είδα να ενθουσιάζεσαι. Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, θα τα δείτε κι εσείς που δεν τα είδατε. Αλλά να σας πω ότι και ο Γιώργος Ζηλιάγκας σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις που δίνει, μίλησε χθες στο Θέμη Γιωργαντάκη και αποκάλυψε για το ποια θεωρεί την πιο σεξι Ελληνίδα αυτή τη στιγμή, αν έχει σχέση και αν έχει ερωτικές φαντασιώσεις με τις καλεσμένες του. Ωραία. Ε,
Μάλιστα, εγώ λέω να μην ξεκινήσουμε με τον Γιώργο, γιατί έχουμε και ένα ακόμα απόσπασμα. Αυτό έτσι το βάλαμε λίγο μέσα στα φρέσκα, αλλά θα δούμε τη συνέντευξη του εκτενώς. Τι θέλετε να πούμε, ο Θανάσης ωραίος θα ήταν. Θα μου άρεσε εμένα. Σε μια τέτοιου είδους παρέα, σαν τη Σταματίνα. Το καλοκαίρι ακούστηκαν πάρα πολλά ονόματα που πέρασαν για να συμπληρωθεί, ας πούμε, η ομάδα του Happy Day. Δεν το έχω ακούσει. Βεβαίως, γιατί δεν έκανε εκπομπή το καλοκαίρι. Εμείς που κάναμε το είχαμε ακούσει. ένα από τα ονόματα αυτά ήταν και ο Θανάσης Πάτρας. Εγώ νομίζω ότι τελευταία στιγμή μπήκε στην εξίσωση ο Χάρης Χριστόπουλος και αν δεν κάνω λάθος. Μέσα από συνεντεύξεις και έχω καταλάβει ότι ήταν και μια ψηλοδική του πρόταση. Δηλαδή, σαν αυτό προτάθηκε στην Σταματίνα. Γιατί νομίζω ότι ο Θανάσης και εμπειρός είναι και ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει στις showbiz και γενικότερα ως μέλος μιας παρέας μπορεί να πάρει μέρος και να ξέρει να μοιραστεί όλο το πράγμα πάρα πολύ ωραία και αρμονικά. Όμως εντάξει, όπως είπε και ο Θανάσης, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε αυτά στις δουλειές. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί και αυτό. Εγώ περιμένω. Τι έχει γίνει, παιδιά. Είναι μαλωμένη. Δεν έχω ιδέα. Τι? Δεν έχω ιδέα. Γιατί όμως ρωτήσατε. Στην εκπομπή τι είπατε. Δεν ασχοληθήκαμε κυρίως με αυτό. Ασχοληθήκαμε με το Just the Two of Us που λέμε ότι επειδή έχει πάρα πολύ καλή φωνή, νομίζω θα μπορούσε να είναι. Το ξέρετε ότι ο Θανάσης Πάτρας πριν από χρόνια είχε βγει, είχε πει, είχε γραφτεί ότι θα κάνει. Θα πάρει μέρος σε μια ταινία που θα ήταν η ζωή του Τόλου Βοσκόπουλου και θα έπεσε τον Τόλου Βοσκόπουλο σε νεαρή ηλικία. Πριν από χρόνια. Και θα τραγουδούσε ο ίδιος, ας πούμε, στα κομμάτια. Όχι, βέβαια. Όχι, αλλά γενικότερα έχει σωστή φωνή. Δεν έχει κακή φωνή. Mm. Δεν έχει κακή φωνή. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει μέρος σε αυτό το show. Γενικότερα, εγώ σαν τηλεοπτική περσόνα και σαν άνθρωπο, θα τον έβλεπα οπωσδήποτε σε ένα τέτοιο show. Άνετα. Δηλαδή, μου κάνει. Ωραία. Θέλετε να δούμε το υπόλοιπο κομμάτι τη συνέντευξη του Γιώργου Λιάγκα για να το σχολιάσουμε μαζί. 5η-7 Νοεμβρίου. Θέλω να με βάλεις μέσα στο πλατό. Θέλω, ρε παιδάκι μου, εγώ να καταλάβω, φαντάζομαι και τηλεθεατής, τι έγινε εκείνη την ημέρα και όλοι μαζί, όλη η ομάδα, εσύ και όλοι οι υπόλοιποι παρέα, χάσατε το μέτρο. Θέμη, δεν χάσαμε το μέτρο. Γιατί δεν καταλάβαμε ποτέ ποιο είναι το μέτρο. Δεν κατάλαβε κανένας μας το γεγονός αυτό ότι έχει μια πολύ σοβαρή διάσταση. Κανένας μας. Και αν εκτείρω τον εαυτό μου από τότε κάθε βράδυ, και αν έχω χάσει τον ύπνο μου, και αν έχω χάσει 6-7 κιλά, αυτό είναι το καλό της ιστορίας, και αν είμαι πάρα πολύ και βαθιά στεναχωρημένος, έχει να κάνει με το ότι δεν καταλάβαμε ότι αυτό το γεγονός έχει και μια πολύ σοβαρή διάσταση. Κανένας μας. Βγάλαμε από το μυαλό μας εκείνη την ώρα ότι υπάρχει και μια κοπέλα στο πλάνο. Δεν το σκεφτήκαμε καν. Θεωρήσαμε ότι είναι ένας τύπος που μπαίνει σε ένα χώρο πανεπιστημιακό και που έχει φτάσει η κοινωνία μας ότι κάνει μια τέτοια πράξη. Αγνοήσαμε ότι υπάρχει κοπέλα. Αλήθεια στο λέω. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, χωρίς κανένας μας να πει ότι υπάρχει αυτή η σοβαρή διάσταση, και αυτό είναι που έχουμε τρελαθεί όλοι μας, ότι κανένας δεν είπε, ρε παιδιά, υπάρχει και αυτό. Ο ένας έκοβε, ο άλλος έραβε, λέγανε γύρω-γύρω διάφοροι όλοι, και βγήκε αυτό το πράγμα ότι υποτίθεται διακομωδήσαμε μια κοπέλα. Ποτέ δεν διακομωδήσαμε την κοπέλα. Ξεκαθαρίσαμε την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει να κάνει η κοπέλα. Καταγγείλαμε την πράξη, εννοείται, και μετά τότε αντιληφθήκαμε ότι εμείς κάναμε πλάκα με ένα γεγονός πάρα πολύ σοβαρό. Την επόμενη μέρα, δηλαδή τα κορίτσια βγήκαν το ίδιο βράδυ στα social, την επόμενη μέρα ζητήσαμε συγγνώμη, τη μεθεπόμενη ζητήσαμε συγγνώμη, ζητάμε συγγνώμη, έχω ζητήσει πάνω από 5-6 φορές συγγνώμη, απόλυτα ειλικρινή συγγνώμη. Όταν το μετά κατάλαβα ότι εγώ είμαι ένας πατέρας με παιδιά και μου συνέβη όλο αυτό το πράγμα, τρελάθηκα διπλά και τριπλά. Και κατάλαβα ότι όλος αυτός ο κόσμος έχει δίκιο. Ακόμα και ο κόσμος που υπερέβαλαν και μου ευχόταν να πάθω καρκίνο, εγώ, τα παιδιά μου, να πεθάνουμε, να καταστραφούμε, να αυτοκτονήσουμε. Διότι το ξέρεις ότι εκεί μετά ξεκινάει η παράκρουση και δεν έχει σταματήσει όλο αυτό. Ήρθαν οι αναρχικοί κάτω από το σπίτι μου. Είχα φύγει με τον ένα μου γιο λίγο πριν και θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Τι πετάξανε, πώς το λένε, φέι βολάν και βάψαν τους τοίχους και μπογιές. Άγρια πράγματα τα οποία ως ένα βαθμό τα δικαιολογώ. Όλη η χθεσινή εκπομπή, γενικότερα περισσότερη, το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης, όπως καταλαβαίνετε, είχε να κάνει με αυτό το περιστατικό. Και είναι λογικό, γιατί νομίζω ότι ο Γιώργος Λιάγκας δεν έχει μίλησει πουθενά σε συνέντευξη σε σχέση με αυτό, παρά μόνο στην εκπομπή του. Βλέποντας την εκπομπή, εγώ αυτό που ένιωσα είναι ότι εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, που κάνουμε κυρίως ζωντανές εκπομπές, πάρα πολλές φορές, όχι ίσως σε τόσο σοβαρά θέματα, αλλά πολλές φορές μπορούμε να ξεφύγουμε και γενικότερα να περάσουμε το όριο, για μένα το παίρνω σαν προσωπικό μάθημα πλέον αυτό που έχει συμβεί στο Γιώργο Λιάγκα. Δηλαδή, πολλές φορές έχω αναλογιστεί όλο αυτό το διάστημα
ότι μπορεί να συμβεί και στον καθένα αυτό, όταν δεν αυτολογοκρίνεται κατά κάποιο τρόπο την ώρα της ζωντανής εκπομπής. Και είναι αυτό που καμιά φορά μας παρασύρει στην αρχή κάνοντας αυτή τη δουλειά. Έλα μωρέ, εγώ είμαι αυθόρμητος, εγώ θα πω τα πράγματα όπως έχουν. Όχι. Θεωρώ αυτό που είπε και κάποια στιγμή και η Έλενα Κρήτα στην Λεωνόρα Μελέτη αυτή την εβδομάδα, ότι το πολιτικό σορθό καμιά φορά προστατεύει και τους ανθρώπους που είναι μειονότητες ή ας πούμε είναι κοινωνικές ομάδες που δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους γιατί δεν έχουν το βήμα, γιατί δεν θέλουν. Γι' αυτό λοιπόν καμιά φορά αυτοί οι κανόνες μας βάζουν σε μια θέση έτσι ώστε να μην εκφραζόμαστε χωρίς να έχουμε τον αντίλογο απέναντί μας. Απολογητικό ήταν ο Γιώργος στη χθεσινή του συνέντευξη, όπως είναι λογικό. Και είναι πολύ καλό το ότι μίλησε και είπε, ρε παιδιά, την αλήθεια του, δηλαδή, ο κόσμος. Εντάξει, τώρα εγώ δεν θα κρίνω αν το έκανε σωστά ή άδικα, αλλά υπήρξε πάρα πολύ σκληρός και το είδαμε κιόλας. Δηλαδή, αυτό που λέει, ας πούμε, το ότι ήταν σπίτι του και έφυγε με το γιο του και πήγαν οι αναρχικοί στο σπίτι ή όλα αυτά τα μηνύματα που δέχθηκε, δηλαδή, δεν ξέρω, το βίωσε πάρα πολύ σκληρά και... Το πώς τοποθετούμαστε σε κάθε εκπομπή εμείς που για τον ΑΒ λόγο έχουμε αυτό το βήμα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αυτολογοκρινόμαστε αυτό που λες, γιατί δεν είναι θέμα ειλικρίνειας. Πρέπει να σκέφτεσαι αυτό που λες, τι αντίκτυπο έχει σε αυτούς που σε ακούνε. Είτε είναι αυτοί που προσβάλλει σε εισαγωγικά, είτε όχι. Και τα μηνύματα που περνάς. Οπότε δεν είναι θέμα ειλικρίνειας ή υποκρισίας, γιατί εγώ αυτό δεν μπορώ να ακούω, ότι είναι υποκριτικό να μην πεις αυτό που πιστεύεις. Είναι αυτό που λέμε ότι στο σχολείο κοροϊδεύεις, ξέρω εγώ, αυτό που φοράει γυαλιά και του λες άγια λαμπούκα. Αλήθεια είναι ότι φοράει γυαλιά. Όμως να τον σατιρίζεις δεν είναι καθόλου ωραίο και κομψό. Όμως, εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι που είπε και ο Παπανώτας στην εκπομπή του μέσα στη βδομάδα που το παρακολούθησα. Και τώρα με αυτά που λέει ο Γιώργος, αισθάνομαι ότι αξίζει τον κόπο να το υπογραμμίσουμε, ότι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, όταν απαντάμε με τον ίδιο τρόπο, σε οποιονδήποτε κάνει ένα τέτοιο λάθος, υποπέσει ένα τέτοιο σφάλμα, γινόμαστε κι εμείς ίδιοι με αυτή την κατάσταση. Δεν μπορείς να απαντάς σε αυτή τη συμπεριφορά με αντίστοιχη συμπεριφορά ή χειρότερη, γιατί στην τελική ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει αυτό που πιστεύει και αν εσύ πιστεύεις στην ελευθερία του λόγου και στο σεβασμό του άλλου ανθρώπου, πρέπει να σεβαστείς και αυτόν τον άνθρωπο που εκφράζεται έτσι. Οπότε θεωρώ ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι αντίστοιχες, αν όχι χειρότερες, αυτού που έκανε ο Γιώργος, το να πάνε κάτω από το σπίτι του με τα παιδιά του πάνω και να τον εκφοβήσουν με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι είναι ίδιας κατηγορίας συμπεριφορά. Οπότε δεν νομίζω ότι έτσι βοηθάει κανείς ούτε τον Γιώργο να αντιληφθεί το λάθος, γιατί δεν ήταν μόνο ο Γιώργος. Νομίζω ότι αυτό αφορούσε όλη την παρέα. Και αυτό που λέει το καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι να κάναν ταυτόχρονα το ίδιο λάθος. Δηλαδή μπορεί, αλλά η αντίληψη δεν υπήρχε. Και είναι σαφές και ειλικρινές αυτό που λέει. Εγώ όμως κατακρίνω πάρα πολύ αυτές τις συμπεριφορές, ειδικά με τα παιδιά του. Δηλαδή αυτό με το που το είπε, σφίχτηκε το στομάχι μου. Δεν μπορώ ούτε να το σκεφτώ. Οπότε το θέμα είναι ότι ναι, να πούμε αυτό που θέλουμε και καλά έκανε και αντέδρασε ο κόσμος, παιδιά, γιατί αυτό άλλαξε σε πολλά επίπεδα όλες τις εκπομπές. Όλοι κάνουμε μια δεύτερη σκέψη και λέμε, κάτσε να δούμε, τα λέμε σωστά, τι μηνύματα περνάμε, πώς τα λέμε. Αλλά αυτός ο τρόπος, δεν ξέρω, είναι χειρότερος. Κοίτα, για εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, υπάρχουν όργανα που μπορούν να μας επιβάλλουν, να μας γυρίσουν ξανά στην τάξη και αυτό έχει γίνει. Εγώ νομίζω ότι όταν παίρνεις αυτό που λέμε τον νόμο στα χέρια σου, δεν είναι η δουλειά σου το να διαμαρτυρηθείς και να πεις ότι έχεις άδικο γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Έτσι πρέπει και να γίνεται, γιατί η δημοκρατία έχουμε. Αλίμονο, δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να πει τη γνώμη του. Όχι, και ο σκοπός ποιος είναι. Ο σκοπός είναι να εξηγήσουμε σε έναν άνθρωπο που προφανώς έπεσε σε ένα τέτοιο σφάλμα, γιατί έχει πέσει σε τέτοιο σφάλμα, ποιους ανθρώπους πληγώνει, να σταματήσει ενδεχομένως να το κάνει αυτό. Γιατί ο Γιώργος, παιδιά, έχει αλλάξει πάρα πολύ στην εκπομπή. Έχει αλλάξει πάρα πολύ και κάνει πολλές δεύτερες σκέψεις και προσέχει πάρα πολύ πώς μιλάει. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό σαν τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με αυτό που έχει συμβεί. Και στη χθεσινή συνέντευξη, αν την παρακολουθούσες και μπορείς να φέρεις στο μυαλό σου και παλιότερες συνέντευξεις του Γιώργου, γενικότερα φάνηκε ότι προσπαθούσε να φιλτράρει λίγο τα λόγια του και σε άσχετες στιγμές και σε άσχετες απαντήσεις από αυτό. Κοίτα, εγώ αυτό που σου είπα από την αρχή, για όλους μας είναι ένα μάθημα αυτό το πράγμα που κάνουμε αυτή τη δουλειά και κάνουμε κυρίως ζωντανές εκπομπές.
Συμφωνούμε. Ωραία, νομίζω ότι το έχουμε καλύψει. Δεν ξέρω, παιδιά, θέλετε κάτι να προσθέσετε. Μας καλύψατε όλους, παιδιά, με αυτά που είπατε. Απόλυτα. Συμφωνώ. Ωραία. Και να πάμε να δούμε λίγο. Να σας αλλάξω κλίμα και να σας πάω σε μια λαμπερή πρεμιέρα η οποία έγινε χθες στο θέατρο, πλήρως ανανεωμένο, με ένα πολύ ωραίο σχήμα λαμπερό. Νατάσα Θεοδωρίδου, Πέτρος Ιακωβίδης και special guest, παιδιά, ο Χρήστος Κυριαζής. Η Μαρία Ζαφύρη, η δική μας Μαρία Ζαφύρη, βρέθηκε εκεί, συνομίλησε με τους τρεις καλλιτέχνες λίγο πριν. Είδαμε τη συνέντευξη τύπου στα κανάλια αυτή τη βδομάδα, αλλά χθες ήμασταν εμείς στην πρεμιέρα. Πάμε να δούμε τι έγινε. Αρχίσει το ανανεωμένο θέατρο. Με τον Πέτρο ήμασταν μαζί, είμαστε καλλιτεχνικό ζευγάρι, δύο χρόνια τώρα πια. Έλα όμως που ακούστηκε το όνομα του Χρήστου και ανοίξαμε τις αγκαλιές μας, ο Κώστας ο Μπερτάκης. Ναι. Ήρθε εδώ με τις κιθάρες του και μας άλλαξε τα δεδομένα. Πέτρο, παιδί μου, δεν το έχω ξανακάνει εγώ αυτό. Δεν το έχεις ξανακάνει. Πάντα μόνο τον τραγούδακα. Δεν είχα συμπράξει ποτέ, δεν είχα κάνει ποτέ σχήμα. Τελικά δεν είναι ωραία να έχεις παρέα. Είναι ωραία. Είναι ωραία. Και άμα έχεις ωραία παρέα, παντού είναι ωραία. Κυκλοφόρησε ένα τραγούδι, το Χαρτοπόλεμος. Έμοιαζες μ' αγάπη και ήσουν πόλεμος. Έχει συμβεί αυτό σε εσάς? Πολλές φορές. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Όχι μόνο από τη μία. Νομίζω ότι ο έρωτας είναι αυτό. Είναι μια εμπόλεμη κατάσταση. Μάχη. Μάχη. Συνεχής, Πρέπει ο καλλιτέχνης να έχει ερωτευτεί, να έχει πέσει στα πατώματα που λέμε για να ζήσει ένα τραγούδι και να το περάσει στον κόσμο. Τουλάχιστον εγώ μέσα από κανάλια γράφω, όμως δεν έχω κανάλι γράφω. Mm-hmm. Τι να γράψω, στη χαρά μου χαίρομαι, ζω. Στη δυσκολία εκεί βγαίνει ο πόνος, ας πούμε. Και πλάκα είναι ότι με τον πόνο το δικό σου γελάει ο άλλος και χαίρεται και διασκεδάζει. Αυτό είναι περίεργο. Έχω γράψει τραγούδι για την αδερφή μου, όπως το έχω πει πολλές φορές, το κοριτσάκι μου. Συνέχεια της και τη μητέρα μου. Και λέω πρέπει να γράψω ένα τραγούδι με το κοριτσάκι μου. Και όταν γράφεις ένα τραγούδι, ας πούμε, εγώ δεν είμαι καλός τραγουδιστής, είναι γνωστό αυτό. Καλά τώρα και αυτό. Καλά. Να σου πω κάτι. Μια χαρά τραγουδάς. Την ατάκα του Ζαμπέτα δεν ξεχάσω ποτέ. Κυριαζεί πολύ ωραία τραγούδια, αλλά στη φωνή στη χαραμάδα. Έτσι είναι, δεν πατάω καλά. Όχι, αλλά είναι ωραίο να ακούσει ένα τραγούδι σου, να το λέει ένας πολύ καλός ερμηνευτής. Εσείς πιστεύετε ότι είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο για έναν καλλιτέχνη να κάνει σήμερα επιτυχία, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα? Βγαίνει ένα καλό τραγούδι, αλλά ίσως δεν είναι η στιγμή του, δεν είναι ο καιρός που θέλει ο κόσμος να ακούσει αυτό και μπορεί να περάσει ντούκου. Αλλά μπορεί μετά από χρόνια πάλι να βγει το κομμάτι και να γίνει επιτυχία. Το ένα μωράκι μας, το έγραψε 20 χρονών. Το έβγαλε λίρα όταν ήμουν 30 και έγινε επιτυχία του όταν ήμουν 45. Περίεργα πράγματα. Ναι. Α, ναι. Έχει ακουστεί το όνομά σου για το Just the Two of Us. Ισχύει, έχεις κάνει συζητήσεις? Όχι, δεν είναι. Σίγουρα έχω συζητήσει, αλλά... Δεν το βλέπεις? Όχι, δύσκολα. Πάντως έχετε ιδιαίτερο χιούμορ. Εγώ νομίζω ότι θα σας πει. Γι' αυτό το αποφεύγω να βγαίνω στην τηλεόραση. Ας σας απολαμβάνω από τα social media. Με απολαμβάνετε από εκεί, γιατί κάνω εγώ αυτό ακριβώς που θέλω και με απολαμβάνουν και φίλοι μου. Κάνετε και εσείς Instagram, κύριε Κυριακή. Βάλε, ναι. Ναι. Άστο, το χειριζόμαστε εμείς. Άστο, άστο. Θα ρίξει ένα θείο στην παρέα. Έλα, έλα θεία, θα σου κάνω εγώ το Instagram. Θα το χειριζόμαστε εμείς. Δεν θα κάνεις λάθη πολλά. Πάρα πολύ ωραίο σχήμα, παιδιά. Μου αρέσουν πάρα πολύ και οι τρεις τους. Παιδιά, η Νατάσα είναι τόσο καλά. Τι εννοείς? Ειλικρινά, αισθάνομαι ότι είναι στην καλύτερη της φάση. Ότι είναι πολύ χαρούμενη, πολύ ισορροπημένη, πολύ χαλαρή. Γιατί να μην είναι? Επιτυχίες έχει κάνει, την οικογένειά της έχει κάνει. Δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι είναι σε πολύ καλή φάση, ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ. Πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Και ο Κυριαζής είναι εξαιρετικός. Εντάξει, εγώ τον έχω συνδέσει πάρα πολύ με το φανταριλίκι μου. Επομένως, δηλαδή. Ναι, όταν πήγα εγώ φαντάρος, ήταν το. Για σένα λιώνω! Όχι, δεν ήταν αυτό. Αν ήταν το. Για αεροπλάνο, παιδί μου, σου λέω. Όχι, δεν ήταν αυτό, παιδιά, αυτό ήταν πιο πριν. Το έχω κλάψει. Έχω κλάψει. Το έχω κλάψει, παιδιά. Το μου θυμίζεις για ποια έκλαιγες?
Έκλαιγα που έμπαινα στρατό. Δεν έκλαιγα για γυναίκα. Για το χτισίμιο. Έχω σηκωθεί εγώ για να πάω στη Σκοπιά με αυτό το τραγούδι. Εσείς όμως δεν θα κλάψετε, θα γελάσετε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, γιατί θα γίνει ένα κατάστημα δικό σας. Θα γίνετε επιχειρηματίες βεβαίως. Αρκεί να στείλετε ένα μηνυματάκι στο 14999 Open και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή σε αυτόν τον αριθμό για να κερδίσετε ένα ολόκληρο κατάστημα franchise Coffee Eat. Θα γίνει δικό σας, ολοκληρωμένο με τα πάντα του, με τη μελέτη του, το σχεδιασμό του, τον εξοπλισμό του, την εκπαίδευση προσωπικού και τα πρώτα προϊόντα με το κλειδί στο χέρι θα μπείτε και θα πείτε «Καλέ δικό μου είναι αυτό» και δεν θα το πιστεύετε και θα είναι δικό σας. Γιατί? Γιατί θα έχετε στείλει το μηνυματάκι στο 14999. Στείλτε το λοιπόν, προκαλέστε την τύχη σας, ποτέ δεν ξέρετε. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Δεν προλάβαμε να μπούμε στο GNTM, γυρνώντας όμως με το που γυρίσουμε βουτιά. Έχω κλάψει για πολλές γυναίκες, έχω κλάψει μα για... Να βγείτε και να κάνουμε τέτοια. Δεν ξέρεις πόσο κρατιέμαι. Δεν ξέρετε πόσο κρατιέμαι. Τώρα που είπατε musical, να πούμε μια καλή επιτυχία στο Σικάγο που ξεκίνησε. Καλή επιτυχία, βέβαια. Την εβδομάδα στο θέατρο Ολύμπια που πήγα και το είδα. Και έχετε πάρα πολλά χαιρετίσματα και από την Άντια Μπουλέ και από την Μαρίτη Διακροπαραναγιώτου που πρωταγωνιστεί επίσης και κάνει ένα ρόλο το οποίο είναι πραγματικά κόντρα ρόλος. Και το Μήνο Αθεοχάρη. Κάποιον άλλο? Θέλετε να πω όλους τους τελεστές? Όχι. Γιατί λοιπόν, σε λίγο... Θα πάμε να το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα παίξει και ο Πανταζάρα σε λίγο καιρό. Κατάλαβες. Πού θα παίξει? Στο Σικάγο. Στο Σικάγο, ναι. Α, ναι. Θα μας τα πει από κοντά. Ναι. Θα μας τα πει από κοντά σε λίγο που θα είναι καλεσμένος μας. Πάμε λίγο, παιδιά, στο GNTM τώρα να κάνουμε βουτιά. Ναι, δεν κρατιέμαι. Μιας και μιλάμε για musical, είχαμε το τελικό, έτσι. Είχαμε το τελικό GNTM. Ένας το τελικός... πολύ αναμενόμενο. Πολύ αναμενόμενος. Μαζευτήκαμε σε σπίτια, παραγγείλαμε για να δούμε ποια θα είναι η μία και μοναδική νικήτρια. Τελικά δεν ήταν μία, ήταν δύο. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε μαζέψει τις καλύτερες στιγμές του τελικού GNTM. Σας τις παρουσιάζουμε και θα συζητήσουμε. Πέσουν μετά τα glitter. Ναι. Υπάρχει και ένας floor. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε για το GNTM, καταλαβαίνετε, έχει πάρει φωτιά εδώ η παρέα. Πάμε να δούμε λίγο τι αντιδράσεις είχαμε από τις νικήτριες πια που ήταν δύο. Α, πρώτα το tweet θες, τι θες? Η φήμη μας έφτασε στο εξωτερικό, Σύση μου. Δεν θα δούμε τις αντιδράσεις. Και τις αντιδράσεις. Είναι η μία η αντίδραση. Tyra, what's going on? Η μία, η σημαντική, η αντίδραση από την Tyra Banks, η οποία είναι και ο άνθρωπος αυτός που δημιούργησε το GNTM σαν concept. Σαν project. Είναι δημιουργός κόσμος. Είναι δημιουργός. Έφτασε στα αυτιά της παιδιά του τι έγιναν εδώ πέρα στην Ελλάδα και όχι απλά όλοι μηνύματα. Την επόμενη μέρα, που σημαίνει ότι αυτό εξαπλώθηκε. Σκέψου τι καημό είχαμε. Σκέψου τι έγινε. Θέλετε να δούμε λίγο το tweet της. Και θα σας διαβάσω εγώ στα αγγλικά, στα ελληνικά, τι ακριβώς λέει. Εδώ πέρα είναι το tweet της Tyra Banks και λέει συγκεκριμένα: «Έχω ακούσει πολλά για τον ελληνικό τελικό του GNTM. Μπορεί κάποιος από τους τηλεθεατές ή τους παραγωγούς του show να κοινοποιήσει τι ακριβώς συνέβη? Δεν ελέγχω όλες τις εκδοχές παγκοσμίως του Next Top Model, αλλά πραγματικά είναι κάτι που με ενδιαφέρει». Θα τη στείλω DM πρώτον, να τη τα εξηγήσω όλα εγώ που κάνω το βίντεο και τα έχω δει. Κάποιοι τη απάντησαν σοβαρά, κάποιοι λιγότερο σοβαρά. Επίσης, αν στην Αμερικανική τηλεόραση είχαν εκπομπές αντίστοιχες με τη δική μας, θα έπαιζε τώρα το, GNTM παντού, αλλά δεν έχει τόσο πολύ σχόλιο. Σκάνδαλο, στις υπόλοιπες χώρες. Μόνο εδώ όλοι βγαίνουμε να τα πούμε. Έξαλλη κιόλας. Εντάξει. Θα μας πάρουν το GNTM και δεν θα έχουμε τι να κάνουμε. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι προφανώς η δικαιοδοσία της δεν φτάνει μέχρι το GNTM το ελληνικό. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα έχουν οργανώσει σε σχέση με τίτλους. Για να το λέει. Αλλά σίγουρα τους αφορά. Ναι, παιδί μου, ναι, αλλά δεν ξέρω. Από τη στιγμή που δεν ξέρει και το είπε και μέσα ότι δεν είναι δικαιοδοσία μου εμένα το ελληνικό GNTM. Αλλά δεν ξέρω πώς θα έχουν χωρίσει και με τις παραγωγές κτλ. Το θέμα είναι ότι. Είναι ένα πρωτοφανές θέμα, γιατί
Πρώτη φορά βγήκαν δύο νικήτριες και το και είναι... τώρα. Να εξάμεινο πούμε βέβαια μαθιά, παιδιά, τέλος, αυτό, ότι πάλι. Τα έπαθλα μοιράστηκαν. Έχουμε δύο έπαθλα. Και το ποσό είναι διπλό και η φωτογράφηση είναι διπλή. Και οι δουλειές που έχουν κλειστεί, τα συμβόλαια. Περίμενε είναι λίγο. Εγώ κατάλαβα ότι είναι θα γίνουν δύο συμβόλαια. Θα γίνουν το, όλα τα άλλα. Το έπαθλο θα κοπεί στη μέση. Εγώ δεν θα γίνουν δύο έπαθλα. Κατάλαβα ότι είναι 25-25. Τα χρηματικά. Μόνο αν θα... Επειδή το GNTM είναι το πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη απήχηση στην τηλεοπτική σεζόν που διανύουμε, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα δωρεάν online ψηφοφορίας της αμερικάνικης εταιρείας Megaphone TV, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με χρέωση οι τηλεθεατές που θα ψήφιζαν. Επιπλέον, λόγω της τεράστιας αμερικανικής τηλεοπτικής αγοράς, μας διαβεβαίωσαν ότι τα συστήματά της είναι ικανά να ανταποκριθούν σε συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων χρηστών. Η εταιρεία Megaphone αντιμετώπισε μια χωρίς προηγούμενο διακοπή κατά τη διάρκεια του χθεσινοβραδινού GNTM. Αυτή η διακοπή είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταμετρηθούν οι ψήφοι των τηλεθεατών. Είμαστε περήφανοι για την αξιοπιστία της υπηρεσίας μας και έχουμε να επιδείξουμε μια επιτυχή ιστορία πολλών ετών. Μια αστοχία σε ένα κρίσιμο σοου υψηλών προδιαγραφών όπως αυτό είναι ένα μελανό σημείο στην πορεία μας και το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά. Η αιτία για τη διακοπή είναι προς το παρόν άγνωστη. Δεν έχουμε στοιχεία ότι προκλήθηκε από hackers ούτε ότι προκλήθηκε από υπερβολικά μεγάλο αριθμό χρηστών, καθώς αρκετά συχνά, ακόμα και πρόσφατα, έχουμε εξυπηρετήσει μεγάλα κοινά. Η ομάδα των τεχνικών μας διερευνά το περιστατικό εξετάζοντας το σερβερ, όμως αυτό είναι μια διαδικασία που απαιτεί έρευνα και χρόνο. Όταν οδηγηθούμε σε ξεκάθαρα συμπεράσματα, θα το ανακοινώσουμε. Είναι αυτονόητο ότι το Star και η Greenpeace έχουν επιφυλαχθεί των νομίμων δικαιωμάτων τους. Και νικήτρια η Άννα Μαρία, η συγκεκριμένη, με 59%. Δεύτερη, το οποίο είναι μια διαφορά. Και η δεύτερη. Ναι. Αυτό λοιπόν, εμείς κάναμε μια ψηφοφορία γιατί έτσι γουστάρουμε. Δεν ξέρω αν και το Star και η συγκεκριμένη παραγωγή κάνανε την ψηφοφορία γιατί θέλανε να βάλουν και τον κόσμο μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον και θέλανε να τους, ξέρω εγώ, να τους ευχαριστήσουν κιόλας με αυτόν τον τρόπο που έβλεπαν το show. Ή ήταν μέσα στο συμβόλαιο. Δεν το ξέρω αυτό, είναι κάτι που δεν γνωρίζω. Και γι' αυτό ενδεχομένως και το Star να είναι τόσο ενοχλημένο γιατί προσπαθούσε να κάνει κάτι παραπάνω για τον κόσμο και του γύρισε μπούμεραγκ. Θέλω να πω ότι αυτό που βλέπετε, που έχει βγει και σε κάποια sites ότι ήταν πριν πέσει το σύστημα, είναι το μεσημέρι γέρι. Γιατί σε κάποια sites που έχω δει, το παρουσιάζουν ότι ήταν. Τα αποτελέσματα. Το πρώτο μέρος των αποτελεσμάτων πριν πέσει ο σερβερ. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν έχει σχέση, αλλά είναι λίγο. Είναι η γνώμη του κοινού. Το μεσημέρι γέρι το κάναμε. Γιατί έχει πάνω το σημείο του Twitter. Και είναι κάτι που το έχει δει και η Tyra Banks. Στα ξένα. Ναι, έχει φτάσει αυτό στην Tyra Banks. Στα ξένα next top model, να ξέρετε ότι ψηφίζουν και μέσα από social mediaικές πλατφόρμες τις φωτογραφίες των κοριτσιών τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή όχι με αυτόν τον τρόπο ψηφοφορίας για την ανάδειξη της νικήτριας, αλλά ψηφίζουν, μπαίνουν στη διαδικασία ψηφοφορίας και των φωτογραφιών. Τέλος πάντων, να πούμε ότι επειδή ακούστηκαν και πολλά σενάρια για στημένο διαγωνισμό, για το ότι το Στάρι ήθελε να βγάλει την Κάτια και το έκανε. Ελλάδα μας, να είδε, ας πούμε, το GNTM κάποια επεισόδια, να είδε την Κάτια, την Άννα Μαρία ή την Γκέσκε. Να! Να είδε, ας πούμε, το show του χρόνου μπορεί να βγει και Στάρι τα Airbank. Ορίστε, μετά από όλο αυτό. Πάντως η ζωή, παιδιά, συνεχίζεται και τα ερωτευμένα ζευγάρια του GNTM συνεχίζουν να είναι ερωτευμένα και να κάνουν τη ζωή του. Πετύχαμε στο αεροδρόμιο Μπουράκ Χακί και Χαρά Παπά. Θέλετε να τους δούμε που είναι τόσο ερωτευμένοι και επιστρέφουν στην Κωνσταντινούπολη. Πάνε! Κωνσταντινούπολη! Α, Κωνσταντινούπολη, χτες! Χτες! Για να τους δούμε. Για λίγο. Δείτε λίγο πόσο ερωτευμένο είναι αυτό το ζευγάρι. Τι όμορφοι που είναι. Πολύ. Κάνει τον ήχο των τακουνιών. Και άβαφοι τελείως, πόσο όμορφοι και λαμπεροί είναι. Ένα ακόμη κορίτσι το πλησία στο τελικό, αλλά. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ αίσθηση το ότι όταν η Χαρά Παπά διέσχισε αυτό το αεροδρόμιο για να μπει στο GNTM, το προσπερνούσα κανονικά, δεν την ήξερε κανένας άνθρωπος. Και τώρα κάνει τον ίδιο δρόμο της επιστροφής για την Κωνσταντινούπολη και τη σταματάνε για φωτογραφίες. Είναι πλέον αναγνωρίσιμη, την έχει αγαπήσει ο κόσμος. Και να και ένα ζευγάρι που διατηρήθηκε. Εν τω μεταξύ, είχε έρθει στην Ελλάδα. Για την παράσταση του Γιάννη Αϊβάζη. Το ξέρω, ναι. Τι θυμήθηκατε. Για πες. Εκείνη την περίοδο που ήταν η παράσταση αυτή, είχαμε πάει καθαρά Δευτέρα να φάμε. Εκεί ήταν και οι γονείς μου, και η Μαρία και ο Γιάννης, και ο Μπουράκ Χακί. Όλοι μαζί είχαμε φάει στην Χαρά που ήταν. Η Χαρά ήταν μαζί. Ναι, τώρα, όχι, δεν ήταν η Χαρά. Αυτός λοιπόν, όταν ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε με τη σύντροφο που είχε στην Τουρκία.
Άλλη σύντροφο. Και μετά έφυγε μόνη της η σύντροφος. Ναι, και έμεινε χαρά. Βρε το μπουράκι. Βεβαίως. Είναι πολύ ντροπαλός, να ξέρεις, που επειδή του έχω κάνει συνέντευξη, είναι πολύ χαμηλών τόνων και ντροπαλός. Όρισε. Πού του κάνει συνέντευξη? Στο σπίτι Σπιτάκι, έχει έρθει καλεσμένο με τον Γιάννη. Και πολύ ευγενικό, γιατί εγώ όταν του έστειλα μηνύματα Hi Burak, how is χαρά κτλ. Απαντούσε ο άνθρωπος και έδειχνε τη στήριξή του. Ερωτευμένος και τίμιος, έτσι. Να πάμε σε έναν άλλον πολύ ωραίο Έλληνα πλέον που κάνει καριέρα. Δεν θα το πω καριέρα, γιατί είναι πολιτικός πλέον. Άλλου είδους καριέρα. Λειτουργήμα. Λειτουργήμα, ρε παιδί. Σωστό, σωστό. Στο Ευρωκοινοβούλιο μας φιλοξένησε, συγκεκριμένα την Ειρήνη Αρβανίτη. Μας περιγράφει τη ζωή του στις Βρυξέλλες και πώς είναι όλο αυτό το εγχείρημα που έχει ξεκινήσει και μας λέει και πολλά άλλα. Τι ωραίο ραντεβού να δίνεις για συνέντευξη έκπληξη. Στις Βρυξέλλες και στο Ευρωκοινοβούλιο. Καταρχήν, Αλέξη, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ το βλέπω και μου κόβεται η ανάσα. Εσύ, λοιπόν. Ναι, είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Πρώτη φορά που ήρθα εδώ, καταρχάς δεν είχε το κρύο που έχει τώρα. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Έκανα πάρα πολλές σκέψεις. Δεν ήξερα τι ακριβώς συμβαίνει εδώ μέσα. Δεν είχα αυτή τη σχέση που μπορούσαν άλλοι να έχουν. Οπότε έκανα το εξής. Κάθισα, σαν να λέμε, σαν τις έφτατες καρέκλες και δεν μιλούσα, απλώς κοιτούσα τον κόσμο. Πώς περπατούσαν, αν ήταν βιαστικοί, αν ήταν χαρούμενοι. Και με έπιασε ένας ενθουσιασμός, γιατί άρχισα να βλέπω όνειρα που θα μπορούσα να πραγματοποιήσω εδώ μέσα. Αν το συζητούσαμε αυτό πριν 10 χρόνια, θα έλεγα είναι αστείο. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα ασχοληθώ ποτέ. Λοιπόν, εμείς εδώ ήρθαμε γιατί διοργάνωσες και μια πάρα πολύ ωραία ημερίδα. Το σκεπτικό ήταν πώς οι καλλιτέχνες επηρεάζουν την πολιτική και την κοινωνία. Μέσα στο κοινό, εγώ είδα και τη μητέρα σου. Καθότανε, σε καμάρωνε. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθε εδώ. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που ήρθε. Δεν ήταν με καμάρωνε, αλλά είδα ότι παρακολουθούσε την ημερίδα με ενδιαφέρον. Ήσουν άτακτος. Έχεις γυρίσει από αποβολή. Ήμουν πάρα πολύ άτακτος. Έχω πάρει 2 φορές αλλαγή περιβάλλοντος στον υπηαγωγείο. Πέρασα σχετικά δύσκολα με τη δυσλεξία. Ναι. Ναι, έπρεπε να επινοήσω και να βρω τρόπους για να μπορέσω να είμαι σε ένα επίπεδο που να μπορώ να ακολουθήσω το ρυθμό που έχει ένα σχολείο. Ένιωσες ποτέ να μπει η δυσλεξία που πλέον είναι κάτι πολύ φυσιολογικό να σε βάζει στο περιθώριο? Δεν ένιωσα να με βάζει στο περιθώριο, ένιωσα να με βάζει στο επίκεντρο του χλεβασμού, του bullying. Πώς απαντούσες τα παιδιά, γιατί και εσύ παιδί ήσουν και ενώ ότι μπορεί να εκνευρίστηκες, μπορεί να είπες κάτι που να σε πλήγωσε. Εκεί δεν μπορούσα να απαντήσω κάτι, αλλά ήμουν πάρα πολύ αντιδραστικός. Αν γυμνάστηκα στο δημοτικό, ήταν από τους τσακωμούς. Και κάποια στιγμή τσακώθηκα με ένα παιδάκι κι εγώ, και χτύπησε πολύ και αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Και κάποια στιγμή ένιωσα τόσο άσχημα που σταμάτησα να μιλάω στα παιδάκια. Μέχρι να τελειώσω το δημοτικό, δεν μιλούσα στο σχολείο. Τι λες? Στα διαλύματα δηλαδή. Ο λόγος που ζητάω το λόγο είναι να, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής των Αναφορών και περνάνε αυτά από τα χέρια μου ουσιαστικά, από το δικό μας το γραφείο, να πω 2 πράγματα όσον αφορά για τις αναφορές που έχουν συμβεί. Τα σχόλια που ακούστηκαν για την ομιλία σου, σε ενόχλησαν, σε πείσμωσαν? Ναι, να πω λίγο κάτι. Δεν σχετίζεται με τη δυσλεξία. Ήταν γύρω στις 30 σελίδες και δεν προλάβαινες διαβάσω σε 10 λεπτά που θα έπρεπε να δώσω μία απάντηση. Απλώς, εάν το συσχετίσεις, είναι πάρα πολύ άσχημο. Γιατί πραγματικά τρολάρεις μία ομάδα στην οποία δεν θα έπρεπε. Και το θεωρώ ανήθικο. Αν ήσουν στην αίθουσα, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε αυτή η αντιμετώπιση. Οι ηθοποιοί, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, ποιοι σε περιμένουν, πιστεύεις, έτσι λίγο με το ντουφέκι, να δούνε θα το κάνει το στραβοπάτημα ο Γιώργου? Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι με περιμένουν αυτοί που θα αντλήσουν δημοσιότητα εξαιτίας του σχολείου. Θα έλεγα ότι παρασυρώμαστε πολύ εύκολα όταν μιλάμε για πράγματα που δεν ξέρουμε και υπάρχει συναισθηματική φώτιση, ειδικά από ανθρώπους που θα ήθελαν να είναι εκεί και δεν μπορούν. Το μετάνιωσες που ασχολήθηκες με την πολιτική?
Δεν το έχω μετανιώσει. Αν το μετάνιωνα, δεν θα είχα πρόβλημα να πω ότι παρετούμε, βλέπω ότι δεν τα καταφέρνω ή ότι δεν μ' αρέσει ή ότι αυτό το πράγμα δεν κάνει για μένα. Όπως πολλοί θα γνωρίζετε, οι ευρωβουλευτές έχουν τη δυνατότητα να προσκαλέσουν συμπολίτες τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να τους ξενεγήσουν στο χώρο του και να ενημερώσουν τη λειτουργία του. Καλύπτοντας φυσικά τα έξοδά τους. Κάνεις ένα giveaway ξαφνικά. Σε βλέπουμε να ανεβάζεις βίντεο σου από τις Βρυξέλλες. Μας δείχνεις πώς είναι οι Βρυξέλλες. Λες, παιδιά, έχω και giveaway. Όποιος θέλει έρχεται. Έκανα γιατί πιστεύω ότι είναι λογικό. Εννοώντας όταν κάθεσαι και λες προεκλογικά ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι για όλους, δεν μπορείς ξαφνικά όταν θα μπεις μέσα. Α, όχι, παιδιά. Πώς έχουν έρθει. Πόσοι έχουν έρθει. Ναι. Την πρώτη φορά που ήταν 20 ήρθαν 5 και τώρα που ήρθαν 35 ήταν 6. Πώς χαλαρώνει ο Αλέξης Γιωργούλης βγαίνοντας από το... Νούμερο 1, πετάγεσαι στο παρκάκι που είναι απέναντι. Νούμερο 2 είναι ότι έχω ένα γιουκαλίλι στο γραφείο και τις ώρες του διαλύματος ασχολούμαι με ένα τραγούδι ή ασχολούμαι με κάτι που θέλω να μάθω. Πολιτικός ή ηθοποιός. Αυτό που πάντα σκεφτόμουν είναι ότι δεν αφήνω την προηγούμενη ιδιότητα για να αποκτήσω μία καινούργια. Είναι όπως εξελίσσεται, είναι όπως είναι και στη ζωή. Η μία μέρα φέρνει την άλλη. Αυτό σημαίνει ότι θα σε δούμε σύντομα πάλι στην τηλεόραση ως κριτή, παραδείγματος χάρη, σε σοου ή θα σε δούμε πάλι στο θεατρικό σανίδι. Το ψάχνω, θέλω να βρω μία δουλειά η οποία να μπορεί να συνδυάζει και τα δύο. Με το Your Face Sounds Familiar δεν έχουμε κάνει κάποια συγκεκριμένη συζήτηση. Έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις, έδειξε το ενδιαφέρον μου γιατί πραγματικά είναι μία εκπομπή που μου αρέσει. Στο χρηματιστήριο γυναικών έχουν ανέβει μετοχές από τότε που έγινες και ευρωβουλευτή. Να ρωτήσουμε το διευθυντή, δεν ξέρω τι. Σου χρεώνουν και σχέσεις, έχεις παρήδηση ή είσαι μόνο εδώ, τους χρεώνουν και σχέσεις. Κατά καιρούς μου χρεώνουν σχέσεις. Κάποιες από αυτές υπήρχαν, κάποιες από αυτές δεν υπήρχαν. Η τελευταία υπήρχε. Η τελευταία. 20 δευτερόλεπτα, φτάνει. Τέλειωσε. Το Ελεύθερος υπήρχε ένας στεναγμός εδώ, δεν ξέρω. Πολύ ωραίος άντρας. Καλά τα είπε γενικά όλα. Πολύ ωραίος, μπράβο Αλέξη. Πολύ ωραίος, αλλά και πολύ και πολλά άλλα πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία εντάξει, το ξέρετε μου. Πίσω από αυτό το πάρκο, εκεί που βλέπετε τα κτίρια γύρω-γύρω, είναι πάρα πολλά μπαρς. Γιατί και εκεί πάνε μετά όλοι που δουλεύουν στο Ευρωκοινοβούλιο και ξέρετε, γίνεται πολύ ωραίο, πώς να το πω, φωλιά ρε παιδί μου. Υπάρχουν διάφορες εθνικότητες. Βουλευτοφωλιά. Ναι, είναι multi-culti και είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή. Άρα, αν θέλεις να γνωρίσεις ένα ευρωβουλευτή, θα πας στη φωλιά εκεί. Στα παιδιά, τι ωραίο αυτό με το giveaway που έκανε. Υπέροχο. Πόσο γίνο το κάνει όλο αυτό να φαίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Αλέξης Γιωργούλης, παιδιά, σε αυτό το ρόλο. Και νομίζω ότι πραγματικά το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά, με μια παιδική αθωότητα. Πραγματικά να κάνει πράγματα και να βοηθήσει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξένησε και εμάς εκεί. Και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν τελικά θα είναι στο και Face. Αυτό πήγα να πω. Στενεύουν τα περιθώρια. Δηλαδή μου φάνηκε πολύ χαλαρός ο Αλέξης Γεωργούλης. Τι να κάνει, σου λέει μίλησα. Θα με πάρουν τηλέφωνο. Γιατί να μην είναι χαλαρός. Έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα στο Your Face με την Κρητική Επιτροπή. Γιατί γιατί οι ημερομηνίες που θέλουν να βάλουν το show δεν βολεύουν τους τοπιούς που συμμετέχουν σε αυτό. Επομένως πρέπει να βρουν μια χρυσή τρομή, να βρουν μια ημερομηνία που θα γράφεται το show για να μπορούν, αν όχι όλοι, περισσότεροι. Μάλιστα. Συνέπεφταν οι ημερομηνίες με τον Αλέξη Γεωργούλη που έφυγε στο εξωτερικό, οπότε μπορεί να το συνδυάσει εύκολα. Ναι. Αχ. Πάρα πολύ ωραία. Είδες όλα τα προλάβαμε αυτά σε αυτό το τέτοιο, Ανούλα μου. Τι θα δούμε μετά να πω στον κόσμο. Θα μαγειρέψουμε επιτέλους αυτό το ψωμί το γεμιστό που είναι τέλειο για να συνοδέψετε τα εορταστικά σας τραπέζια. Και φυσικά ο Πανταζάρας θα είναι μαζί μας, το ξέρετε, σας το έχουμε πει από το πρωί. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, τον περιμένουμε πώς και πώς. Έχει έρθει, παιδιά, ο Αργύρης, ή όχι. Όχι ακόμη. Γιατί να έρθει από τώρα ο άνθρωπος, αφού δεν έρθει. Δεν έρθει παρά 10. Εντάξει. Μπορεί να ήθελε να δοκιμάσει το ψωμί. Λοιπόν.
Διαγωνισμός υπέροχος, τρέχει, μην χάνεις την ευκαιρία. Μπορεί να γίνει ένα κατάστημα δικό σου αξίας 45.000 ευρώ από την Coffee Eat. Ολοκληρωμένο κατάστημα franchise, μελέτη, σχεδιασμό, εξοπλισμό, εκπαίδευση προσωπικού, προϊόντα για την εκκίνηση της επιχείρησης. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για σένα να γίνεις επιχειρηματίας με τον καινούριο χρόνο. 14999. Open κενό και όνομα τεπώνυμο. Διαφημίσεις και ερχόμαστε με αυτή την υπερσυνταγή του Μάρκο Ρώση. Και τα
λεπτά. Έλα ρε παιδιά. Κοίταξε να δεις πώς. Όλο αυτό το έχει δημιουργήσει. Όλο αυτό το έχει δημιουργήσει η μαγιά. Εγώ αυτό που κάνω, θέλω να πω ένα μυστικό, είναι βάζω το φούρνο στους 40 βαθμούς περίπου, δηλαδή ίσα ίσα το κουμπάκι, βάζω μια πετσετούλα για να φουσκώσει. Γιατί κάποιες φορές, δηλαδή όπως τώρα που είναι χειμώνας, δεν έχουμε τη θερμοκρασία που θέλουμε. Το καλοκαίρι δεν έχουμε πρόβλημα, το αφήνουμε απ' έξω και φουσκώνει μόνο του. Τώρα έβαλα το φούρνο και το έκανα. Θέλει ζέστη για να δώσει αυτό. Ακριβώς. Ωραία, οπότε πάλι 40 βαθμούς που είναι θερμοκρασία καλοκαιριού ουσιαστικά, ναι, δεν μαγειρεύεις. 40-50 εκεί, για μισή ώρα περίπου, 30 λεπτά. Εγώ στους 50 βαθμούς συντηρώ το φαγητό. Άμα περιμένω τα παιδιά από το σχολείο, ας πούμε, και φοβάμαι μην κρυώσει. Κωνσταντίνε, ήρθες για. Επειδή είδες τον πλάστη εδώ πέρα. Έλα να δούμε. Μ' άρεσε πολύ, η αλήθεια είναι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Παίρνουμε λοιπόν το ζυμάρι. Το βλέπεις. Πώς έχει γίνει. Από τον τρόπο που θα χειριστείς το αλεύρι, υπάρχει περίπτωση να χάσει όγκους. Όχι. Φελπά, το μυστικό είναι το ζύμωμα. Α. Το μυστικό είναι το ζύμωμα. Το μυστικό είναι το ζύμωμα, ναι, αυτό. Πάμε λέω. Λοιπόν να ανοίξουμε το ζυμάρι μας για να μπορέσουμε να το κλείσουμε αυτό αφού έχουμε ζυμάρι εδώ. Ναι, βεβαίως. Για να μην έχουμε το θόρυβο. Τέλει. Πάμε. Ανοίξουμε λοιπόν τώρα το ζυμάρι μας, θα κάνουμε μία μπάλα, έτσι. Είναι ωραία εκτόνωση αυτή, παιδιά, να ξέρετε, ναι, το ζυμάρι. Ή το ζυμάρι. Όπω, ξέρεις τι ωραία. Ξεδίνεις. Εντάξει, δεν είναι και πολύ εύκολο στο άνοιγμα, βέβαια. Όχι, όχι, όχι. Αλλά θέλει υπομονή, έτσι. Καλά, ψωμί φτιάχνουμε, γεμιστό, εντάξει. Κάτσε. Γιατί οι γιαγιάδες δεν τρίχνουν αλεύρι κάτω και μετά βάζουν το ζυμάρι πάνω. Το συγκεκριμένο δεν θέλει αλεύρι να βάλουμε αυτή τη στιγμή, γιατί έχει μέσα το βούτυρο και τα αυγά. Okay. Δεν θα μας βοηθήσει να το ανοίξω. Το ανοίξεις. Αυτή τη στιγμή. Θα γλιστράει. Θα γλιστράει και θα φεύγει. Εγώ θέλω να το ανοίξω για να μπορέσω να το γεμίσω. Θέλει η μπράτσα, ε, βλέπεις. Θέλει βασάλο στο σπίτι. Βασάλο μην νομίζω ότι έχεις μόνο στην μπράτσα. Λοιπόν. Εντάξει, μια μέρα, Κωνσταντίνε, αντί να πας προπόνηση, άνοιξε ένα ψωμί. Ανοίγεις αυτό και δεν τελείωσε, είναι όντως, δεν έχει στάδικο. Ακριβώς, καλύτερη γυμναστική. Θέλει δύναμη. Θέλει το σύστημα, συγγνώμη. Μη σε χτυπήσω, κατά λάθος. Και πες εκεί το ξωτικό, τι να σου φέρνει.
Τη Μάρη μου περίσεψε, το άνοιξα και έκανα σχεδιάκια. Μπορούμε να γράψουμε και 20-20. Βεβαίως. Μπορείτε να γράψει και άλλα χαμογέλα. Α, τέλεια. Είμαστε έτοιμοι να ψήσουμε στο φούρνο στους 170 με 180 για 45 λεπτά περίπου. 45 λεπτάκια, μάλιστα. Πώς καταλαβαίνουμε ότι έγινε? Θα μου πεις, δεν έχει και χρώμα, τίποτα ομό μέσα. Θα πάρει χρώμα και είναι safe. Θα πάρει χρώμα. Σε 170 είναι safe. Και εδώ είναι το αποτέλεσμα. Εντάξει, το αποτέλεσμα. Που εγώ που το δοκίμασα και όλος εξαιρετικό. Και ελαφρύ πάρα πολύ είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρκο μου. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πραγματικά έγραψες για άλλη μια φορά. Δεν έχω λόγια. Πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να το κάνετε και να εντυπωσιάσετε κι εσείς έτσι τόσο πολύ τα Χριστούγεννα. Έλα, Παύλο. Α, μου πάνε εδώ. Α, εκεί σου πάνε να σε. Συγγνώμη, με διώχνετε. Ωραία, όχι, όχι, εντάξει. Όχι, 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 όχι. Δεν πειράζει, κάτσε εσύ εκεί. Λοιπόν, να σας πω εγώ κάποια πράγματα που θέλω. Πες μας εσύ κάποια πράγματα που θέλεις, να πάμε και στο σαλόνι σιγά σιγά να υποδεχτούμε και τον Αργύρη Πανταζάρα που είναι μαζί μας. Εγώ θα σας πω ότι αύριο με την εφημερίδα Το Έθνος της Κυριακής που κυκλοφορεί θα βρείτε το τηλεοπτικό εορταστικό περιοδικό, το TV Έθνος, με πολλές και αποκλειστικές συνεντεύξεις και την Ρένια Λουιζίδου στο εξώφυλλο και μιλάει και για το καφέ της χαράς. Επίσης θα βρείτε το περιοδικό People με τον Κρατερό Κατσούλη και την Καταρίνα Καραβάτου σε μια πολύ ωραία και αποκλειστική συνέντευξη, όπως βλέπετε και στο εξώφυλλο. Θα βρείτε μαζί όμως και τις αστρολογικές προβλέψεις για το 2020, παιδιά, για όλο τον χρόνο από την Βίκυ Παγιατάκη. Μας χρειάζεται όλους αυτό το συγκεκριμένο το ένθετο. Θα βρείτε επίσης και το περιοδικό Wolverine, που είναι κόμικ για μικρούς και μεγάλους φίλους που αγαπούν τα κόμικ, αλλά θα βρείτε και ένα ημερολόγιο για το 2020 σε τρία μοναδικά σχέδια και χρώματα για να επιλέξετε το αγαπημένο σας, για να κρατάτε όλες τις σημειώσεις σας για το νέο έτος που έρχεται, να μην σας ξεφύγει τίποτα. Μπράβο, ρε Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη μου. Να είστε καλά, παιδιά. Συγγνωματάριό μας. Και ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε έτσι αυτό το αγόρι που έχει κάνει πάρα πολύ αίσθηση μέσα από το κόκκινο ποτάμι, αλλά και πριν τον ξέραμε τον Αργύρη, αλλά νομίζω ότι πια έχει κλέψει πραγματικά τις καρδιές σας και μέσα από τις ερμηνείες του, αλλά και μέσα από τον τρόπο που μας συστήνεται πια δειλά-δειλά, γιατί δεν πολύ εμφανίζεται, δεν δίνει πολλές συνεντεύξεις, αλλά σίγουρα είναι ήδη στις καρδιές μας ο Αργύρης Πανταζάρας. Jesus. Καλώς, έλα, έλα, εδώ είναι η θέση. Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, καλώς ήρθες. Τι γίνεται? Όλα καλά. Καλά, τέλεια. Για χαραντάν. Καλώς το να καλώς ήρθες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το επιθετό σου έτσι. Είναι Πανταζάρας, δεν είναι Πανταζάκος ή Πανταζάκης. Έχει έναν υπερθεντικό, ναι. Έχει έτσι μια ένταση. Τι κάνεις, έχεις άγχος, πες το με αυτό. Από πού? Δεν ξέρω, σε βλέπω λίγο σφιγμένο. Όχι, ιδέα μου. Εντάξει, δεν είναι κομμάτι της δουλειάς μου το πλατό. Αλλά ναι, δηλαδή όπου είμαι έξω από τα νερά μου, νομίζω ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του κούρδισμα. Έχεις μια συστολή στο να δίνεις συνεντεύξεις, δεν σου αρέσει γενικά? Γιατί δεν δίνεις και πάρα πολλές? Όχι, δεν θα το έλεγα. Όλα αυτά τα χρόνια, λόγω του θεάτρου και λόγω των παρουσιάσεων που κάνουμε κάθε φορά για τον ρόλο μας ή για την παράσταση, θα έλεγα ότι είμαι ίσως και ο πιο δεκτικός σε αυτό το κομμάτι. Και μπορεί να υπάρχουν πάνω από 100 δηλώσεις και συνεντεύξεις και δημοσιεύματα που κάνουμε πλάκα με τους φίλους μου ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε έναν ολόκληρο μονόλογο με τις θέσεις και τις δηλώσεις. Αυτό που νομίζω θα έλεγα ότι είμαι λίγο πιο προσεκτικός είναι στο τι υπόνεται κάθε φορά, γιατί έχει μεγάλη σημασία στον αναγνώστη και στο θεατή. Και τι σε ενδιαφέρει να υπόνεται στις συνεντεύξεις συνήθως? Αυτό που αφορά τον παλμό της κοινωνίας και ίσως και το προσωπικό μου παλμό, τη δεδομένη στιγμή. Μ' αρέσει αυτό που λες. Δηλαδή βαριέμαι να επαναλαμβάνομαι, θα έλεγα, αλλά μ' αρέσει να επανεξετάζω και να εξελισσόμαστε μαζί. Γιατί είναι ένας διάλογος που χτίζουμε μαζί. Μ' αρέσει αυτό που λες, γιατί περίμενα να ακούσω ότι, ξέρεις, θα ήθελα να είμαι πιο επικεντρωμένος στη δουλειά μου και μόνο, αλλά και μόνο που το βγάζεις από αυτό και λες ότι εγώ είμαι ανοιχτός να συζητάω πράγματα, απλά δεν θέλω, ξέρεις, ναι. Θέλω να μένω στην αίσθηση που έχει ο κόσμος σε αυτή την περίοδο. Βεβαίως. Ίσα-ίσα γνωριστήκαμε με την Κατερίνα Ζαρίφη. Ήταν από τις πιο όμορφες συναντήσεις, γιατί πραγματικά ίσως του χώρου μου δημιουργούν αυτή ένα
κλείσιμο και μια συστολή απέναντι στο τι θα υποθεί και τι θα συζητήσουν. Και είπα, Κατερίνα, ρώτα με ό,τι θες. Θα συζητήσουμε ό,τι θες. Έχει να κάνει με το πόσο διαθέσιμος είσαι και πραγματικά εμείς σήμερα τι θέλουμε να συζητήσουμε. Πότε ένιωσες ότι ο τύπος έτσι εκδήλωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του για σένα? Τώρα με το κόκκινο ποτάμι, με το βραβείο σου, το βραβείο Χόρν, με τη διαφήμιση που σε έκανε πολύ γνωστό στον κόσμο. Πότε ένιωσες έτσι ότι... Δεν έχω την πολυτέλεια να παρατηρώ τον τύπο και να τον παρακολουθώ. Συνήθως μου το λένε, μου λένε τις περιλήψεις, μου λένε γενικότερα τι συμβαίνει. Ο κόσμος και άνθρωποι που με αγαπάνε και με συμβουλεύουν σε όλα αυτά. Δηλαδή, πραγματικά και εγώ δεν πράττω μόνος μου, αλλά σε σχέση με μια ολόκληρη ομάδα, θα έλεγα, με ανθρώπους δικούς μου και κοντινούς. Τώρα τι σου λέει ο κόσμος με το κόκκινο ποτάμι? Γιατί είσαι ένας από τους ανθρώπους που ξεχώρισε πάρα πολύ μέσα από αυτό. Εμείς δεχόμαστε συνέχεια μηνύματα για σένα. Μας ζητούσαν να έρθεις εδώ, να σε δούνε, να σε ακούσουν να μιλάς. Ο κόσμος τον έχει λατρέψει και το ρόλο και εσένα. Σε έχει μάθει πολύ καλύτερα πια και έχει δεθεί μαζί σου. Τι ακούς εσύ συνήθως στον δρόμο? Η αλήθεια είναι ότι και εγώ με μαθαίνω καλύτερα βλέποντας αυτή τη σειρά ή αυτές τις συνθήκες, θα έλεγα, εργασίας. Δεν είχα ποτέ την πολυτέλεια να έρχομαι στη θέση του θεατή και να βλέπω την παράσταση που παίζω. Τώρα κάθε Κυριακή εμείς έχουμε καθιερώσει με τον κύριο Μανουσάκη, βλέπουμε τη δουλειά μας. Α, τη βλέπετε μαζί? Ναι, βλέπουμε, ναι. Είναι και άλλοι οι δυο σας? Είναι και άλλοι. Μαζευόμαστε στο σπίτι του και είναι σαν να ανοίγουμε ένα καλό κρασί. Τι ωραίο που είναι αυτό που λες. Ναι, είναι φανταστικό. Και πραγματικά μας πιάνουμε και τους ίδιους μας, τον ίδιο μας τον εαυτό να συγκινείται με την ιστορία. Όχι με τον εαυτό μας, αλλά με αυτό που τελικά έχουμε παραδώσει, έχουμε καταθέσει. Γιατί εσύ στην ουσία ξέρεις μόνο τις δικές σου σκηνές, δεν έχεις δει όλη την εικόνα μέχρι να το δεις, σωστά? Εντάξει, έχουμε διαβάσει όλη την ιστορία. Ναι, την ιστορία, ναι, αλλά δεν το έχεις δει, εννοώ. Δεν έχουμε δει το τι έγινε εκείνη την ημέρα που εμείς μπορεί να ήμασταν κάτω από λάσπες, μέσα σε αναχώματα, μέσα σε αίματα. Δεν έχουμε δει τελικά το τι αίσθηση και τι άρωμα άφησε αυτή η σκηνή. Σωστά, και το παίρνετε όλοι μαζί τις Κυριακές. Πολύ ωραίο είναι αυτό που λες. Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε πολλά να σε ρωτήσουμε. Εδώ θα πάρουμε χαρτάκι σειρά να λύσουμε όλες μας τις απορίες. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε αμέσως μαζί. Ο Αργύρης συνέχεια μαζί μας. Λοιπόν, είσαι τόσο γλυκός και ταπεινός, αλήθεια σου λέω. Ναι, τώρα είναι, ξέρεις τι, το λέμε αυτό, γιατί το λέω. Γιατί πολλές φορές ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που βιώνουν τεράστια επιτυχία εκείνη την περίοδο ή του συμβαίνει έτσι κάτι πολύ έντονο και συνήθως δεν είναι έτσι όπως είσαι εσύ. Και μου αρέσει να το υπογραμμίσω. Προβλημάτους. Ναι, προβλημάτους, συμφωνώ. Αλλά μου αρέσει να το υπογραμμίσω γιατί το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι είναι θέμα παιδείας. Ξεκινάει από τον τρόπο που μεγάλωσες, τι κουβαλάς και την οικογένειά σου, τι έχεις πίσω σου. Και πού θες να φτάσεις? Θέλω να φτάσω στην οικογένειά σου. Α, όχι, λοιπόν. Όχι, δεν εννοούσα που θες να φτάσεις. Δεν ήθελα να σε διορθώσω. Α, που θες να φτάσεις. Και ο καθένας εννοώ. Σωστό. Από πού και πού κατευθύνεται. Σωστό, σωστό. Δηλαδή, αν σε αφορά κάποια επιτυχία αυτή τη στιγμή ή αν έχεις κάποιο πλάνο για το μέλλον. Το θέμα δεν είναι να συμβεί κάτι τώρα. Αλλά πόσο θα κρατήσει. Στην οικογένεια ήθελα να πάω, αλλά αφού μου λες πλάνο, θα πάω στο πλάνο. Και θα ήθελα να μου πεις το δικό σου πλάνο. Η οικογένεια δεν έχω ακόμα. Ναι, εννοώ. Οπότε την οικογένειά σου, ρε παιδί μου, τους γονείς σου, τα αδέρφια σου. Μια χαρά, είναι υπέροχη. Τους θαυμάζω, τους αγαπώ. Επόμενο. Θα ήθελα να μάθω όμως για σένα λίγο περισσότερα, δηλαδή για τα παιδικά σου χρόνια, πώς μεγάλωσες. Πολλά προβλήματα. Να πω εκεί. Έλα, ρε Αργύρη. Υπέροχα παιδικά χρόνια. Ξέρεις πάμε, Γιάννη. Γιατί είδα, ας πούμε, στα social media που ανέβασε τον παππού σου. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό. Είναι παιδικά χρόνια, προχθές έγινε αυτό. Ναι, ρε παιδί μου. Έχω μια ευαισθησία στους μεγάλους έτσι ανθρώπους και έχασα και τη γιαγιά μου. Εγώ. Πριν λίγο καιρό, οπότε είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη. Ήταν η τελευταία που μου είχε μείνει έτσι από τους παππούδες. Και με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Και θες να κάνεις χιούμορ, αλλά δεν θα μασήσω. Θα σε συγκινήσω κι εγώ. Σε ευχαριστώ. Δες λίγο τι σου έχω. Οχ. Αργυράκο, σε αγαπώ πολύ. Να προσέχεις την υγεία σου, να είσαι καλά, γερός πάντα και να έχεις πάντα επιτυχίες στη ζωή σου. Σας περιμένουμε
την πρωτοχρονιά να κάνουμε μαζί γιορτή. Αγίοι, σ' αγαπώ πολύ και σου περιμένω για την πρωτοχρονιά. Παπούκα! Έλα, μωρέ. Ορίστε. Αυτό ήταν... να μου κάνεις πλάκα. Εγώ τότε στην Άμστελ τον είχα πάρει πραγματικά τηλέφωνο που του έλεγα, έλα, παππού! Αλήθεια, λες. Ναι, ναι, ναι. Είναι έμπνευση ο παππούς Αργύρης. Να σου πω, αυτό είναι live. Τι κάνετε εκεί όχι, πέρα. Όχι, δεν είναι live, δεν είναι live. Το έκανε για μας. Για να σου πει ότι σε παίρνει την πρωτοχρονιά. Έτσι, το παιδί που κρατάς, ποιο είναι. Δεν το αναγνωρίζεις. Γιατί άμα δεν το αναγνωρίζεις, είναι ένα θέμα. Έχουμε βάλει και μπλε πάνω. Να κάνω zoom. Ο ανιψιός σου είναι, ο ανιψιός. Ωραία. Ναι, θα πάω την πρωτοχρονιά, από ό,τι καταλάβαμε. Θα πάω με την πρώτη ευκαιρία. Όχι με την πρωτοχρονιά. Θα δω, θα δω. Εννοώ με την πρώτη ευκαιρία. Έχεις μιλήσει και λίγο έτσι για αυτή τη σχέση, γιατί είναι όλη η οικογένειά σου στο Βόλο, σωστά. Ναι. Και για τις παραστάσεις που έκανες εκεί για να μπορούν να... Η οικογένεια, αλλά τα αδέρφια μου είναι όλα στην Αθήνα. Τα αδέρφια σου είναι ναι. Εδώ. Α, ναι. Ναι. Μόνο ο παππούς είναι στο Βόλο. Η οικογένεια, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο παππούς και οι θείοι και τα ξαδέρφια εκεί. Εδώ είναι τα αδέρφια μου. Πόσο συχνά πας? Πού, στα αδέρφια στο μου. Στο Βόλο. Δεν επικοινωνούμε πολύ με τον Αργύρη. Όχι, έτσι επικοινωνώ. Τελικά με πρωτοχρονιά που θα κάνεις. Που θα κάνω, νομίζω... Στο Βόλο. Και τα αδέρφια σου. Πριν μου μιλάγαμε για στόχους, ο δικός στόχος ποιος είναι? Δηλαδή σε 10 χρόνια από τώρα τι θα θέλεις να έχεις στο βιογραφικό σου από πίσω? Νομίζω μια συνεχόμενη εξέλιξη όσον αφορά το και τις προσωπικές μου ανάγκες, αλλά και σε σχέση με τον πολιτισμό. Και εννοώ το ότι πολλές φορές λένε για τον ρόλο του ηθοποιού. Yeah. Δεν αισθάνομαι κάποια συγγένεια στενή με τον ρόλο του ηθοποιού, όσο με του καλλιτέχνη. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι η δουλειά μου περισσότερο, η αποστολή μου, γιατί ας πούμε το ότι όλοι έχουμε μια προσωπική αποστολή ναι. που ερχόμαστε εδώ, είναι νομίζω η καλλιέργεια και η επένδυση στον πολιτισμό γενικότερα, με κάθε τρόπο. Είναι ο πολιτισμός στο δρόμο, είναι στη γειτονιά μας, είναι στη ζωή μας, είναι στην αρχαία ελληνική γραμματεία, είναι στο αρχαίο θέατρο, είναι στο κλασικό, είναι στο σινεμά, είναι στη σειρά, οπουδήποτε. Αυτό η τηλεόραση, επειδή νιώθω ότι με τηλεόραση έχεις μια από μακριά και αγαπημένη, δηλαδή σου ήρθε η πρόταση για το Κόκκινο Ποτάμι, είχες την αίσθηση ότι είναι μια ωραία παραγωγή και δυνατή και την έκανες. Γενικότερα είναι στα σχέδιά σου τηλεόραση, γενικότερα θα ήθελες να συμμετέχεις κάθε χρόνο σε μια σειρά, για παράδειγμα? Νομίζω ότι είναι απλά ένα άλλο μέσο. Το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και έχει τη σημασία του. Στη συγκεκριμένη σειρά, με μεγάλη μου χαρά, θέλω να πω ότι ήταν μια πρόταση που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Και κάπως έτσι συνεχίζω. Μ' αρέσει να μου γίνονται προτάσεις που δεν μπορώ να αρνηθώ. Ναι. Παρ' όλα αυτά, θα σου έχουν γίνει προτάσεις που αρνήθηκες τηλεοπτικές? Αυτό έχει να κάνει ανάλογα με την κατεύθυνση και το πλάνο που μπορεί να έχω εκείνη τη δεδομένη στιγμή, τη χρονιά. Ή μπορεί να είναι μια κινηματογραφική, μια ταινία, η οποία θέλει άλλο χρόνο για να δημιουργηθεί. Μια παράσταση που θέλει άλλη αφοσίωση, άλλη δέσμευση. Ναι. Το κάθε ένα έχει το δικό του τίμημα, το δικό του κόστος και το δικό του φόρο, ας πούμε, αίματος. Ναι, ναι, κατάλαβα. Από τη χρονιά έτσι που φεύγει τώρα, που αποχαιρετάμε, τι τίτλους θα κρατούσες για σένα, δηλαδή ποιες ήταν έτσι οι πιο σημαντικές στιγμές στην καριέρα σου, γιατί για τη δουλειά μιλάμε τώρα. Ναι. Φαντάζομαι το Κόκκινο Ποτάμι θα έμπαινε μέσα σε αυτό. Τώρα ναι. Μιλάμε για το Βερολίνο και για τις δύο ταινίες με τις οποίες θα είστε υποψήφοι, ναι. Που και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Τι άλλο θα ήθελες έτσι να γραφτεί, αν γραφόταν ένα άρθρο για σένα που έλεγε αυτή η χρονιά ήταν η χρονιά του Αργύρη, που θα μπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο? Θα σου πω, θα ήθελα η χρονιά να είναι όλη του κόσμου, όχι μόνο του Αργύρη. Και ο καθένας, ίσως μέσα από τον τρόπο που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θέλω να δοθώ, να μπορέσει να παραδειγματιστεί και να δίνεται με τόση αγάπη σε αυτό που αγαπάει και σε αυτό που πιστεύει. Γι' αυτό λέω το ότι τώρα σε τίτλους, μια χρονιά δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να τη βάλουμε σε τίτλους. Θα έλεγα το ότι είναι η πιο δύσκολη χρονιά που διανύω. Έχω τις περισσότερες δεσμεύσεις, υποχρεώσεις επαγγελματικές και ταυτόχρονα το περισσότερο προσωπικό χρόνο. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, αλλά τα κατάφερα.
Καταπληκτικό είναι αυτό που κατάφερες να μας πεις το μυστικό, Αργύρι μου. Πες μου λίγο για τις δύο ταινίες με τις οποίες είχες το φεστιβάλ. Είναι δύο ταινίες. Η μία είναι του Τζόρτζη Γρηγοράκη, ένας υπέροχος σκηνοθέτης. Είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους και είναι σε παραγωγή της House Film. Τη γυρίσαμε πέρυσι στη Χαλκιδική. Είναι μια υπέροχη ιστορία πατέρα γιου, φύσης ανθρώπου. Για εκείνη την ταινία χρειάστηκε ένα χρόνο να μην κάνω θέατρο, να μην κάνω τίποτα άλλο. Πήγα στο Βερολίνο, έκανα τα σεμινάρια μου, έκανα το workshop, το ταξίδι μου, έμαθα motocross. Από εκεί πέρα που δεν είχα μηχανή, έχω δύο μηχανές. Πήγαινα στα δικά μου συνεργεία, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο προσπαθούσα να προσεγγίσω τη στιγμή. Αυτή είναι η δουλειά μας. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη ανταμοιβή η συμμετοχή στο φεστιβάλ του Βερολίνου. Μαζί με μια άλλη ταινία, τη Παρί. Παρί είναι του Σιαμάκ Εντιμάντι. Είναι μια ξένη παραγωγή στην οποία κάνω έναν άνθρωπο με καμένο πρόσωπο και λειτουργεί ως τηρεσίας, ως μέντορας. Είναι πολύ όμορφες δουλειές, τις οποίες περιμένουμε απλά να πάνε καλά. Καλή επιτυχία να πούμε σε αυτό. Να είστε καλά. Το Κόκκινο Ποτάμι φυσικά κάθε Κυριακή μέσα από τη συχνότητα του Open. Το Σικάγο. Το περιμένουμε στο Σικάγο, στο musical, στο θέατρο Ολύμπια κάποια στιγμή. Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι είναι πολλά πράγματα για πρώτη φορά. Πρώτη φορά τηλεόραση, πρώτη φορά κινηματογράφο, πρώτη φορά musical, αλλά όχι για πρώτη φορά τη δική μου παραγωγή, που είναι επιχορηγούμενη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μία παράσταση που θα λέγεται This is not Romeo and Juliet, βασισμένο στο Ρωμαίο και Ιουλιέτα, που θα είναι με την Έλλη Τρίγκου, με εμένα, και θα την διαμορφώσουμε όλη η ομάδα Momentum μαζί. Το θέατρο θα ανακοινωθεί λίγο αργότερα. Αυτή η παράσταση πότε θα ανέβει? Είναι προγραμματισμένη για μετά το Πάσχα, αλλά δουλεύεται εδώ και 1,5 χρόνο, όπως όλες μας οι δουλειές. Μάλιστα. Δεν θα σου κάνω την αναμενόμενη ερώτηση γι' αυτό. Τίποτα δεν είναι αναμενόμενο. Θέλω να σου πω όμως ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και σαν ιδέα, μου αρέσετε πάρα πολύ και σαν δύο πρόσωπα που φαίνεστε έτσι πολύ ταιριαστά. Είστε και οι δύο στις δύο πιο πετυχημένες σειρές που υπάρχουν φέτος για αυτή τη σεζόν στην ελληνική τηλεόραση και ανυπομονούμε όλοι να τη δούμε αυτή τη δουλειά στη σκηνή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Καλή επιτυχία σε όλα αυτά που ετοιμάζεις, που είναι και πολλά. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Υγεία. Για εσάς που ψάχνετε τώρα έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο υψηλής αισθητικής για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς και το Χριστουγέννου, σας έχουμε την επιλογή Όμικρον Μεζέ στην Κηφισιά. Για πάρτε μια γεύση. Σε έναν υπέροχο χώρο υψηλής αισθητικής στην Κηφισιά, με ιδιαίτερες γεύσεις και δημιουργικά πιάτα, το εστιατόριο Όμικρον Μεζέ του Ομίλου Καστελόριζο είναι η ιδανική πρόταση για να περάσουμε το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σαν στο σπίτι μας. Ο σεφ Μιχαήλ Ζάχαρης μας προτείνει. Έχουμε ετοιμάσει για εσάς κάποια πιάτα από τα εορταστικά μενού για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Ξεκινάμε με τα ορεκτικά. Μακαρόν από τραχανά με μους ταραμά. Μπλινής με καπνιστή γαρίδα. Καναπέ με προσούτο χταπόδι. Καναπέ με μους, ανθότυρο και φουντούκι. Αλμυρό λουκουμάκι σίκου με χαμόν. Σας προτείνουμε σούπα βελουτέ, γλυκιά σκολοκύθας με σύγκλινο πάπιας. Επίσης, σας έχουμε ετοιμάσει σούπα βελουτέ περβιανής πατάτας με τσίπς χαραβίδας. Θα βρείτε σαλάτα κυπευτικών με τσίπς μπρεζάολας, ξύλινο νάξου και βινεγκρέτ πετιμέζι με ντομάτα. Επίσης έχουμε ετοιμάσει αγριογούρουνο μπρεζέ με κάστανα, λιμονιάτικα φρούτα και πουρέ με κηδόνι. Ακόμα θα βρείτε μιλοκόπι με σάτσα μπουγιαμπές, ριζότο στα μναγκάθι. Από αυτό το εορταστικό τραπέζι δεν θα μπορούσε σίγουρα να λείπει ο κουραβιές. Τον έχουμε ετοιμάσει διαφορετικά. Είναι κουραβιές μους με μπισκότο κουραβιέ, καραμελωμένα τριαντάφυλλα και ροδόμερο. Το Όμικρον Μεζέ είναι ένα εστιατόριο στο οποίο μπορούμε να βρούμε μεζέδες και κυρίως πιάτα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος και κομμάτι του μενού βασίζεται πάνω στο ψάρι και το θαλασσινό, στη φρέσκια πρώτη ύλη και μας βοηθάει να εκμεταλλευόμαστε την εποχικότητα, όπως επίσης και να ισορροπούμε μεταξύ μεζέ και αστικής κουζίνας. Σας περιμένουμε όλους Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά να απολαύσετε το εορταστικό μενού μαζί μας. Καλές γιορτές. Λοιπόν,
Λοιπόν, εδώ είμαστε πίσω, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Τι θέλω να σας δείξω τώρα. Θέλω να σας δείξω κάτι που πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όλους και όλους που θέλετε έτσι να ψυχοθεραπευτείτε μέσα από τη ζωγραφική. Νομίζω το έχετε πάρει χαμπάρι ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει πάρα πάρα πολύ όμορφα στην ψυχολογία μας. Είναι μια συλλογή από εκπληκτικά βιβλία ζωγραφικής, κυκλοφορεί στα περίπτερα και λέγεται Mandala και Art Therapy. Είναι βιβλία γεμάτα με διαλεγμένες εικόνες που είναι μαυρόασπρες και περιμένουν να τις χρωματίσετε εσείς. Έτσι όπως βλέπετε δίπλα στον όμορφο Παύλο, το εξώφυλλο, πώς είναι πάνω και πώς είναι κάτω. Το μόνο που χρειάζεται είναι μερικές μπογιές και μαρκαδόρι και πραγματικά μπορείτε να περάσετε πολύ καλά και να φτιάξετε όμορφες εικόνες. Είναι μεγάλα βιβλία σε πλούσιες διαστάσεις, καθένα με περισσότερο από 45 ζωγραφιές, με εξαιρετική ποιότητα χαρτιού και μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Τα βιβλία αυτά έχουν παγκόσμια επιτυχία, όπως γνωρίζετε. Έχετε, την ξέρετε αυτή την τάση που υπάρχει. Ασχολούνται πάρα πολύ με αυτά και διάφοροι celebrities και γνωστοί. Αυτό ήταν γνωστό σε αρχαίους ανατολικούς πολιτισμούς, από όπου και προέρχεται το Μάνταλα, σωστά. Ναι. Αργότερα, με την πρόοδο της επιστήμης και της ψυχανάλυσης, μάθαμε ότι η ζωγραφική αυτή βοηθάει στην αυτογνωσία, στην επικοινωνία με τον βαθύτερο εαυτό μας και οδηγεί σε λύσεις και απαντήσεις, από όπου προέρχεται και το όνομα Art Therapy. Το μόνο που χρειάζεστε είναι λίγος χρόνος κάθε μέρα σε ένα καλά φωτισμένο περιβάλλον με διάθεση να αφήσεις ελεύθερη τη δημιουργικότητά σου μέσα από τα χρώματα. Και μία συμβουλή για να δουλέψει το σύστημα. Βασική προϋπόθεση είναι να κλείσουμε τηλέφωνα και οθόνες. Έτσι θα βρεθούμε κοντά στο βαθύτερο εαυτό μας και θα δούμε θεαματικά αποτελέσματα. Οπότε δεν γίνεται την ώρα του έλα χαμογέλα αυτό. Μετά. Μετά και πολύ πριν. Πολύ ωραία σχέδια έχει πάντως. Δεν είναι μέσα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ εντυπωσιακά. Και είναι όντως πολύ ψυχοθεραπευτικό, παιδιά. Το συζητάς. Και μυρίζει. Μετά από κάθε έλα χαμογέλα θα πρέπει να παίρνω ένα ολόκληρο τέτοιο και να το ζωγραφίζω. Φέρ' το μας μετά να δούμε το αποτέλεσμα σου. Μπορώ να σε κάνω λοιπόν να ζωγραφίζεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη ψυχοθεραπεία αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με αποφορτίζει πάρα πολύ. Θα το βρείτε στα περίπτερα. Να σας θυμίσω λοιπόν και το διαγωνισμό μας. Έτσι, το Coffee Eat μπορείτε να έχετε ένα δικό σας κατάστημα, να είστε επιχειρηματίες, καταστηματάρχηδες. Ολόκληρο κατάστημα franchise αξίας 45.000 ευρώ από το Coffee Eat μπορεί να γίνει δικό σας με ένα απλό μηνυματάκι. Open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999 και μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός που θα πάρει αυτό το κλειδί, θα πάει, θα τα ανοίξει το μαγαζί, το μαγαζάκι και δεν θα πιστεύει στα μάτια του Παύλο. Θα λέει δικό μου είναι αυτό ρε παιδιά. Καλέ ναι θα του λέμε αφού έστειλες μήνυμα. Και ξέρεις ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας. Να υπάρχει μονοπόλιο στην περιοχή, να μην υπάρχει πάρα κάτι αντίστοιχο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην έχετε και φοβερό ανταγωνισμό. Και φυσικά, αν θέλετε, μπείτε και στο coffee.gr να δείτε και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που είναι πολύ σημαντικές. Γιατί σου εκπαιδεύει και το προσωπικό. Εσένα που θα το κερδίσει. Όχι εσένα, εσύ, γιατί εσύ δεν μπορεί να πάρει μέρος. Εγώ δεν μπορώ να στείλω, αλλά εσύ μπορείς. Εσύ που θα το κερδίσει αυτό, έχει και εκπαίδευση προσωπικού. Τέλεια. Open και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14999. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε για να συνεχίσουμε. Most wonderful time of the year. The most wonderful time of the year και πάρα πολλές προσπάθειες γίνονται, πολλά φιλανθρωπικά, πολλά ιδρύματα στηρίζονται. Το Open αποφάσισε λοιπόν να στηρίξει την πνοή φέτος τα Χριστούγεννα για ένα πολύ σημαντικό σκοπό, για την αγορά θερμοκοιτίδων και αναπνευστήρων, για τα νεογνά στα κρατικά νοσοκομεία. Θέλω να δείτε λίγο το spot και μετά να σας πω και άλλες λεπτομέρειες για το τι μπορείτε να κάνετε. Φέτος τις γιορτές. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε όλα τα νεογέννητα που έρχονται στον κόσμο. Και χρειάζονται μία μικρή βοήθεια για να τα καταφέρουν. Στηρίζουμε την πνοή για την αγορά θερμοκοιτίδων. Για τις μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών στα κρατικά νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Στείλε ένα μήνυμα αγάπης, γράφοντας τη λέξη πνοή στο 19805 και δώρισε 2,5 ευρώ βοηθώντας τα νεογέννητα που το έχουν ανάγκη. Ένα μηνυματάκι είναι μόνο λοιπόν, παιδιά. Στο 19805 γράφουμε τη λέξη πνοή και με τα 2,5 αυτά ευρώ, που για μας μπορεί να είναι κάτι απλό σήμερα, μπορούμε να συγκεντρώσουμε ένα σημαντικό ποσό για αυτό το σκοπό, γιατί όλοι καταλάβαμε πόσο σημαντικός είναι. Να πούμε ότι η πνοή ιδρύθηκε το 91 από γονείς, παιδιάτρους και φίλους εθελοντές. Συντηρείται αποκλειστικά από δωρεές εταιριών ιδιωτών και δωρεές εις μνήμην και ασχολείται με τον εξοπλισμό των μονάδων εντατικής θεραπείας παιδιών και νεογνών στα κρατικά νοσοκομεία της χώρας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτός είναι ο σκοπός και μπορείτε κι εσείς να τον
ενισχύσετε με ένα απλό μηνυματάκι στο 19805. Τη λέξη πνοή. Αυτά. Και να υποδεχτούμε δύο παιδιά που μας λείψανε. Έχουμε καιρό να σας δούμε, την Ντέση Κουβελογιάννη και τον Αλέξανδρο Παρθένη. Καλημέρα. Και τι ωραία πράγματα μας φέρνετε χριστουγεννιάτικα. Να κάνετε έτσι πιο χαρούμενες, γιορτινές και ευχάριστες τις γιορτές. Και χωρίς πόνο. Συμπληρώνω εγώ. Χωρίς πόνο. Και αυτό λέω ευχάριστες. Με τη δύναμη λοιπόν της νανοτεχνολογίας είμαστε εδώ. Έχουμε και καινούργια να σας δείξουμε. Έτσι, προϊόντα. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ έχω μπροστά μου τη ζώνη, την οποία ζώνη την ξέρετε όλοι, είναι αυτή που σας έλεγε ο Αλέξανδρος πέρυσι με τις τέσσερις μπανέλες, που είναι πιο μεγάλη επιφάνεια. Αλλά θα ήθελα να περάσουμε και το μαγικό ύφασμα από μέσα, το κόκκινο. Αυτό είναι το ύφασμα που κάνει όλη τη δουλειά σε όλα τα ορθοπαιδικά προϊόντα. Αυτή είναι η επένδυση που έχουμε. Αυτό λοιπόν το κόκκινο ύφασμα, το οποίο πρέπει να εφάπτεται, να κουμπάει στο δέρμα, εκεί που έχουμε το αίσθημα του πόνου, είτε αυτό είναι μυοσκελετικός πόνος, είτε πόνος στις αρθρώσεις. Και δημιουργεί υπερεμία, βοηθάει πάρα πολύ στο να νιώσουμε άμεσα την ανακούφιση, αυτή τη γλυκιά ζέστη που λέω συνήθως εγώ. Είναι σαν να κάνεις ηλιοθεραπεία. Πώς νιώθεις τον ήλιο να σε ζεσταίνει σιγά σιγά και να χαλαρώνεις. Αυτό ακριβώς νιώθεις με όποιο ορθοπαιδικό βοήθημα της Firtec βάλεις. Και επίσης είναι τόσο ελαφριά, τόσο λεπτεπίλεπτα που τα φοράς κάτω από τα ρούχα σου, δεν φαίνονται. Βλέπουμε και το κολάν, βλέπουμε τώρα την κούκλα που την έχουμε εντύσει με τα περισσότερα, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Και είναι ο Αλέξανδρος εδώ να σας μιλήσει για τα καινούρια, τα οποία είναι πραγματικά φοβερά και κάνουν θράψη. Για πες, Αλέξανδρε. Θα μείνω στη ζώνη που έδειξε η Ντέση. Απλά είναι ο καινούριος κωδικός, ο οποίος έχει βγει με 6 μπανέλες ενίσχυσης. Πάντα με το κόκκινο ύφασμα, όπως είπε η Ντέση, πρέπει να κουμπάει πάνω στο σώμα μας για να μπορέσουμε να πάρουμε την ευεργετική ιδιότητα της νανοτεχνολογίας Firtec. Απλά θα μείνω πιο πολύ στον Νάρθικα Κύφωσης, ο οποίος είναι ένας κωδικός. Όπου εγώ προσωπικά τον χρησιμοποιώ και όταν τον χρησιμοποίησα για πρώτη φορά, δεν μπορούσα να καταλάβω πώς μπορεί να με βοηθήσει. Στην πορεία όμως λοιπόν κατάλαβα και είναι και η ειδοποιώς διαφορά με τους άλλους νάρθικες, τους λεγόμενους κηδεμόνες που λέμε. Ότι οι άλλοι νάρθικες σου επιβάλλουν να πάρεις μια θέση, η οποία καμιά φορά αυτό σου προκαλεί δυσφορία. Και πολλές φορές δεν μπορεί να το φορέσει για πάρα πολλή ώρα. Σε αντίθεση με το δικό μας νάρθικα, που απλά με την υπερεμία τροφοδοτεί και ισχυροποιεί τους μύες και σταδιακά φέρνει τη σπονδυλική μας στήλη στην βέλτιστη δυνατή της θέση. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Να το δω. Ορίστε. Και δεν αισθάνεσαι άρρωστος, έτσι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μόνο που το βλέπεις, αισθάνεσαι ότι θα σε κρατήσει. Το ρυθμίσεις κιόλας εσύ. Αυτό. Και ότι μπορείς να το ρυθμίσεις, αλλά αυτό είναι ότι δεν είναι ότι σε κρατάει, όσο πιο πολύ σου υπενθυμίζει να έχεις τη σωστή θέση σώματος. Δηλαδή, το φοράς και επειδή έχεις αυτή την πανέλα πίσω, όταν το ακουμπάς, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι πρέπει να σηκώσω λίγο το σώμα μου. Πρέπει να σηκώσω λίγο το σώμα μου. Αυτό λοιπόν με βοήθησε εμένα, επειδή από κακή στάση σώματος πολλές φορές δημιουργείται ο πόνος στον αυχένα, ο πόνος στη μέση. Βέβαια. Με αυτό εδώ το βοήθημα, θυμίζοντας ότι πρέπει να σταθείς πιο σωστά, έχουν αλλοιωθεί προσωπικά σε μένα οι πόνοι, οι κρίσεις που είχα σε σημείο όπως ήταν ο αυχένας, όπως ήταν η μέση. Γίνεται και συνήθεια, αν θέλεις. Δηλαδή, το να κάθεσαι σε σωστή στάση, σου γίνεται σιγά σιγά συνήθεια. Και αλλάζει, παιδιά, και η εικόνα του σώματος. Βεβαίως, αλλάζει. Είναι τελείως διαφορετική από ένα σώμα κυρτωμένο με ένα σώμα κορδωμένο. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Και πάνω σε αυτό να πούμε ότι μαζί με τα βοηθήματα, τα ορθοπαιδικά βοηθήματα της Firtec, η Firtec αυτή τη στιγμή έχει βγάλει και μια σειρά από τεχνικά ρούχα, όπως είναι το κολάν που φοράει η κούκλα ή ακόμα και η μπλούζα που φοράω εγώ. Όπως μπορούμε να δούμε, δηλαδή, φοράω μια μπλούζα μέσα από ένα σακάκι, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι απλά είναι ένα μπλουζάκι. Απλά λειτουργεί, γιατί το πιο σημαντικό από όλα, ειδικά τώρα που έχουν αρχίσει τα κρύα, σε προστατεύει από το κρύο και σε συνδυασμό με τα ορθοπαιδικά βοηθήματα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και πείτε μου λίγο και για τις κρέμες. Όλα θα τα πούμε. Μπράβο. Αυτός ο συνδυασμός λοιπόν, και από εκεί θα κρατηθώ να σου πω ότι υπάρχει η κρέμα ζεστό και κρύο, αυτή η οποία κάνει θαύματα, απλά με μία επάλυψη στο μέρος που πονάμε, με τη δύναμη του ζεστού και του κρύου. Και βέβαια το Arthrosil Plus είναι ένα προϊόν το οποίο ο Αλέξανδρος το εμπιστεύεται, γιατί είναι και αθλητής και κάνει και μαραθώνιο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό που κάνει ο Αλέξανδρος και επίπονο. Και τον έχει βοηθήσει εδώ, είναι να σου το πει και ο ίδιος. Είναι πυρίτιο και σε συνδυασμό με MSM, γλουκοσαμίνη, χονδροϊτίνη. Εγώ καθημερινά το πρωί παίρνω τη δόση που σου λέει ότι πρέπει να πάρεις και έχω δει πραγματικά πολύ μεγάλη διαφορά στις αρθρώσεις μου, σε οποιοδήποτε αποκόπωση, γιατί τρέχω πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή, η προπόνησή μου εμένα κρατάει μία και μία και δύο και καμιά καθημερινά, φορά σε μεγάλο κομμάτι έχω πολύ μεγάλη επιπόνηση στις αρθρώσεις μου και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Φαντάσου τώρα το συνδυασμό των τριών, δηλαδή το ορθοπαιδικό βοήθημα σε συνεργασία με την κρέμα και με το Arthrosil,
δίνει το μέγιστο. Σώθηκες. Δίνει το μέγιστο αποτέλεσμα, δηλαδή θα νικήσει τους πόνους. Επίσης, η ερώτηση που μας κάνουν πιο συχνά είναι: κάνει αυτό το προϊόν για μένα? Εγώ λέω και ο Αλέξανδρος, δεν έχουν παρά να επισκεφτούν ένα κατάστημα της Firtech. Και αν γίνεται να δούμε λίγο την καρτέλα, απλά να τα αναφέρω μία. Ναι, εκτός από το site λοιπόν, το firtech.gr, ναι, 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 και το 2311-300-400. Ακριβώς. Στα 210, που είναι το κεντρικό σύστημα στην καρδιά της Αθήνας, στο Περιστέρι βλέπετε Μεσολογγίου 59, στον Πειραιά Κουντουριώτου 167 και Σωτήρος 2, στη Δάφνη Ηλιοπόλεως 120, Κομωτινή Ένου 4 στην περιοχή ΚΤΕΛ, στο Ηράκλειο Κρήτης, παντού, πλατεία Ηρών Πολυτεχνείου στην περιοχή Χανιόπορτα. Θεσσαλονίκη τώρα, το κεντρικό επίσης κατάστημα, Μητροπόλεως 117 στο κέντρο και Ζουμετίκου 45 στη Χαριλάου. Είναι Αριστοτέλους 62 στον Εύωσμο και Βασιλής Σόλγας 127, τα δύο καινούργια καταστήματα για δύο καινούργια παιδιά μας, γιατί σιγά σιγά μεγαλώνουμε. Γι' αυτό και με κίτρινο χρώμα. Το ένα είναι δίπλα στο σπίτι της μαμάς μου. Α, πολύ ωραία. Βασιλής Σόλγας. Εκεί λοιπόν θα σταθούμε και θα πούμε, μαμά Σύσης, ό,τι χρειαστείς από εμάς. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Επειδή κάνουμε προσφορά και καμιά φορά πηγαίνοντας στο κατάστημα κάποιος βλέπει ότι δεν ισχύει. Θα σας πω το εξής. Βεβαίως και ισχύει αν καλέσετε τώρα στο 2311-300-400. Πού με θέλετε. Και να πείτε και έλα χαμογέλα. Μπράβο. Αυτό θέλω ακριβώς. Να πω λοιπόν. Τα αυτό μαγαζιά. Ακριβώς. Βεβαίως. 2311-300-400. Όποιοι καλέσετε τώρα, όποιο ορθοπαιδικό βοήθημα της Firtech έχετε ανάγκη, 20% έκπτωση. Δεν τελείωσα εδώ. 40% έκπτωση στον άρθη κακύφωσης. Και 30% έκπτωση σε όλη την σειρά με τα τεχνικά μπλουζάκια και ρούχα της Firtech. Σαν φοράει ο Αλέξανδρος. Αλλά μισό λεπτό, αν πάτε στο κατάστημα, θα πείτε ότι είσαστε από την εκπομπή της Σύσης και θα έχετε επίσης την έκπτωση που προαναφέραμε. Χαμός. Χωρίς έξοδο αποστολής, έτσι. Άγιος Βασίλης ήρθε εδώ, όχι Ντέσι Αλέξανδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Χαρήκαμε πολύ που σας είδαμε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο μεσημέρο απόγευμα. Ετοιμαστείτε έτσι για τα Χριστούγεννα και για τα γιορτινά μας που έρχονται και θα τα πούμε ξανά εννοείται αύριο το πρωί στις 10 παρά 4. Φιλάκια.